δίνει τα μάλια. Ναι, ναι, ναι. Δυναμώστε λίγο, θέλω να τραγουδήσω. Ακριβώς. Δώσε κι άλλο και μεταφέρομαι κιόλας. Στο στήθος φυλακτά. Τι με λένε, τι με λένε. Το κορίτσι του Μάη. Μάη, 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 Μάη. Στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Καλά, ε. Αυτή είναι η μέρα μας, η Παρασκευή μας, η μέρα που περιμένουμε. Ναι, γίνεται χαμός. Και εμείς τα ακούμε, κυρίες και κύριοι. Και εμείς σε αυτή τη χώρα ζούμε. Και εμείς κάθε μέρα μιλάμε με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε καθημερινά μέσα στην εργασία μας και φυσικά μας απασχολούν πάρα πολύ όλα τα θέματα τα κοινωνικά που τρέχουν σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε όλοι. Όμως έχουμε ανάγκη και κάποιους να μας ταξιδεύουν και λίγο αλλού. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Περιμένουμε λύσεις και απαντήσεις σε όλα. Αλλά η δουλειά μας είναι άλλη. Και πιστέψτε με, η τηλεόραση για μένα πρέπει να πιάνει όλους τους ανθρώπους. Και η κάθε στιγμή μέσα στο 24ωρο δεν είναι ίδια. Θα παίρνουμε ανάσες μαζί και την Παρασκευή θα τραγουδάμε, θα γλεντάμε και το μυαλό μας θα ταξιδεύει. Πού? Εκεί που τον καθένα τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, στην καρδιά μας η αγάπη χωράει και όπως βλέπετε. Γιατί θα τρέλα, μου πέφτει πολύ ψηλό, τι να κάνω, και αυτός που τραγουδάει ψηλός είναι. Τέλος πάντων, βλέπετε το μέγκα μας. Αυτό το πουσουκού, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πάει στον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, τι έχουμε το Σάββατο στο σπίτι με το Μέγκα? Τον Πασχάλη βέβαια, παίξαμε και χθες θέμα, τραγουδήσαμε και τον περιμένουμε πώς και πώς να μας πάει σε εκείνες τις δεκαετίες τις χαροπές. Τι έχει σήμερα η Ελένη στην Ελένη, με αγάπη Ελένη, τι έχει? Έχει το Λάμπι Λιβιεράτο, τον άκουγα προηγουμένως να κάνει πρόβες. Και πόσο χάρηκα, τραγούδαγα μέσα από το καμαρίνι μόνη μου. Διασκέδαζα. Αλλάξτε λίγο πλάνα. Βάλτε μου κανένα βίντεο κλιπ, καλή. Το ξέρουμε ποιος είναι ο Λάμπης. Βάλτε λίγο να. Αχού. Εγώ αυτό με την ιστορία με τα βίντεο κλιπ, πώς τα είχα ξεχάσει. Και όμως τελικά, έτσι όπως πάει και ανοίγουμε σιγά-σιγά, όλο και βγαίνουν κι άλλα από μέσα. Τι έλεγα χτες, ότι ναι, και στον Πασχάλη, πριν δουλέψω στην ιδιωτική τηλεόραση, έχω κάνει βίντεο κλιπ. Και στο Λάμπι έχω κάνει. Συμμετοχούλα μικρή. Γιατί είχαν περάσει όλοι από αυτό το βίντεο κλιπ. Πέρασα κι εγώ. Τότε δούλευα στην τηλεόραση, ήδη ήμουν μπροστά. Λοιπόν, με το Λάμπι μας συνδέουν πολλά. Όμορφες στιγμές, ευχάριστες. Μας συνδέει το ξεκίνημα σε μια άλλη εποχή. Μας συνδέει το ξεκίνημά μας εδώ στο Μέγκα, γιατί εδώ είχαμε πρώτο συναντηθεί. Εγώ τότε στο πρωινό κοκτέιλ, στο πρώτο μου βήμα. Και εκείνος τότε έπαιζε σε μια σειρά με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Μιλάμε ότι έμπαινε στο καμαρίνι για να βαφτούμε, στα καμαρίνια. Μιλάμε, έχω να σας λέω ιστορίες ατέλειωτες. Είναι αυτό που λέμε, τον έβλεπες και ήσουνα μπαμ και κάτω, έτσι απλά. Έτσι. Τόσο απλά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά κυρίως να περάσουμε καλά, ρε παιδί μου, να γλεντήσουμε, να τραγουδάσουμε, να ξεχναστούμε. Και έτσι, 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 όπως θα γλεντάμε, θα τραγουδάμε και θα ξεχνιόμαστε, θα μπορούμε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και δεν έχουμε μαγειρική. Θα μπορούμε, υπάρχουν πια λύσεις, να φτιάχνουμε και ένα φαγάκι, γιατί είμαστε και καλομαθημένοι εδώ μέσα και μας αρέσει. Ναι, δεν είναι ο Γιώργος ο Τσούλης σήμερα εδώ, ούτε ο Γιώργος ο Παπακώστας, γνωστόν. Αλλά, πρώτον είναι η Ελένη και η κάθε Ελένη από εσάς που μας βλέπετε τώρα. Και δεύτερον, όχι ψυγείο, πάω κατάψυξη. Είναι ο φίλος μας. Είναι ο φίλος μας ο Μπάρμπα Στάθης. Και ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι έχει βγάλει πολύ, πολύ, πολύ ωραίες συσκευασίες με φαγητό που γίνεται σε 5 λεπτά. Και το μόνο, λέει, που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να διαλέξουμε εμείς ποια γεύση θέλουμε σήμερα. Είναι για vegan, είναι για vegetarians κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ρεφίδια με λαχανικά να ρίξω. Κινόα με λαχανικά να ρίξω. Για να δω. Λοιπόν, να μην το ψάξω πολύ, θα ρίξω το πρώτο και βλέπουμε. Θα πάω στο κοινόα, κοινόα με λαχανικά. Λοιπόν, επειδή αυτή εδώ η πολύ ωραία θέση της κουζίνας μας έχει ένα θέμα. Αν δεν παίζει κάτι επάνω, δεν ανάβει το μάτι. Και εγώ ήθελα να μην περιμένω 3 ώρες να ανάψω το τηγάνι μου, γι' αυτό και έχω βάλει, ζήτησα να μου βάλω μια κατσαρολίτσα με νερό. Για να δείτε ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ξέρω από αυτά τα πράγματα, δεν είμαι τυχαία. Τα αφήνω εδώ λοιπόν και λέω, το μάτι μου είναι ζεστό, αλλά αν δεν του βάλω γρήγορα κάτι επάνω, δεν θα είναι. Αρχίζει και ετοιμάζεται. Λένε λοιπόν, και μαζί θα το κάνουμε οι φίλοι μας στον Μπάρμπα Στάθη, ότι
Το μόνο που έχετε να κάνετε για να φάτε ωραίο γεύμα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πρωτεΐνες, βιταμίνες κτλ. Και φυσικές ίνες, είναι να το βγάλετε κατευθείαν από την κατάψυξη, να το ανοίξετε, να ρίξετε λίγο λαδάκι. Δεν ξέρω εσείς αν το λέτε λίγο ή πολύ, εγώ θα δω. Αν χρειαστεί να ρίξω κι άλλο, θα ρίξω. Λοιπόν, πάμε μαζί να το δούμε. Πω, για κυρίως πιάτο το θέλει κανείς, για πώς το λένε, συνοδευτικό, για μια κρύα σαλάτα. Όχι, θα βάλω κι άλλο λίγο λαδάκι, κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Εσείς μπορεί να ρίξετε λιγότερο, θα το δείτε, ανακατεύετε. Και αυτό σε 5 λεπτάκια θα γίνει. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να το χαμηλώσω και να ξέρω πώς. Δεν τα ξέρω εγώ αυτή την κουζίνα. 3, 2, 5, 9, 10, 11, 10. Ας το πάω στο 10 και βλέπουμε. Αχ. Τι όμως ρε παιδιά, μου σκομυρίζει. Και λέω και όμως γιατί ούτε 2 λεπτά δεν το έχω ρίξει το τηγάνι μου. Κατευθείαν από την κατάψυξη. Ο φίλος μου ο Μπαρμπαστάσης που τον βρίσκουμε σε όλα τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ. Και έτσι θα έχουμε κάτι για τη λιγούρα, γρήγορα και ωραία. Άνω κάτω δεν θα γίνει η κουζίνα, αλλά θα φάμε θρεπτικά. Ιδανικό και γεύμα για το γραφείο. Θα μου πεις, Ρελένη, επειδή είσαι τυχερή και έχεις μέσα στο γραφείο στη δουλειά σου κουζινάρα. Έχεις δίκιο. Αλλά το κάνεις, το παίρνεις στο πολύ ωραίο σου ταπεράκι και κάνεις. Καλά, ε. Έχουν βάλει και ωραίο κρεμμυδάκι μέσα, πως μ' αρέσει το κρεμμυδάκι στο φαγητό. Καμιά φίλη έχω να της δώσω δώρα, γιατί έχω συγκλονιστικά δώρα για ανθρώπους λοιπόν δραστήριους σαν και εμάς που τρέχουνε, δεν έχουν πολύ χρόνο για μαγείρεμα και θέλεις όμως να τρως καλά, ωραία υγιεινά. Για πάμε να την ακούσω, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα Ελένη μου. Γεια σου κορίτσι μου γλυκό, καλησπέρα. Ποια είσαι? Παρακαλώ. Α, μήπως έπεσε η γραμμούλα. Είμαι πολλά... η Δήμητρα από Αγρίνιο. Δημητρούλα μου. Έχουμε μάλλον μια καθυστέρηση στον ήχο. Το βλέπετε το φαγάκι. Πώς τσακ 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 έγινε. Ξαναλέω, πρέπει να τσεκάρετε μόνοι σας αν χρειάζεται λίγο λιγότερο λάδι. Η φίλη μου από το Αγρίνιο, μία που μου είπε το όνομά της και μία που χάθηκε τη γραμμή, είναι μία από τις φίλες που θα κερδίσουν πολύ ωραία προϊόντα. Μπαρμπαστάθης, φακές με λαχανικά, κοινόα με λαχανικά. Υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις. Να, τώρα θα μας τις δείξει και θα σας διαβάσω κι εγώ. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω όλα απ' έξω. Λοιπόν, να τα. Τι βλέπω, φακές, κοινόα, ρεβίθια με λαχανικά και πληγούρι. Αυτά είναι. Εγώ τώρα, ξέρετε, μπορεί να είμαι και σχεδόν έτοιμη. Ίσως να θέλω ένα τσίκ ακόμα, αλλά επειδή το έχω χαμηλώσει, δεν φοβάμαι. Καλησπέρα στην επόμενη φίλη μου. Ναι. Καλησπέρα, Ελένη. Εσύ, αυτό μυρίζει φανταστικά. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Γεια σου, Ελένη. Εσύ, ποια είσαι? Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Για πες μου το όνομά σου. Είμαι η Φλόρα από Εύβοια. Από Εύβοια. Και εσύ, δωράκι, φίλη μου Φλόρα. Δεν μου λες πώς είναι σήμερα ο καιρός στην Εύβοια. Ήλιο έχει, Ελένη. Ήλιο. Έτσι, και εδώ ήλιο. Όχι, το λέω γιατί ακούω που λένε ότι έρχονται βροχές και καταιγίδες. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τίποτα. Όχι. Λένε για Δυτική Ελλάδα. Έβρεχε το βράδυ όμως. Πώς? Έβρεχε το βράδυ. Α, έβρεχε το βράδυ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλάκια. Για πάμε και στην επόμενη φίλη μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μπαρμπαστάθη. Γεια σου, αγάπη μου. Ποια είσαι εσύ? Ονομάζομαι Γεωργία. Ονομάζεσαι Γεωργία και είσαι από πού? Από Γρεβενά. Από Γρεβενά. Λοιπόν, και για σένα δώρο από τον Μπαρμπαστάθη με πολύ αγάπη. Τον βρίσκετε παντού φυσικά στα ψυγεία, σε όλα τα σούπερ μάρκετ και ψάχνετε τη νέα σειρά. Επιλέγουμε εύκολα και απλά σε 5 λεπτά. Όποιος δουλεύει τα μικροκύματα, λέω, όποιος το βάζει στα. Έτοιμη είμαι, καλέ, μην το ξεχάσω, τελειώσαμε. Όποιος δουλεύει μικροκύματα και το έχει, το βάζει εκεί. Αν είσαστε σαν και εμένα και δεν έχετε μικροκύματα, πολύ ωραία το κρέμι στο πηγάνι. Απλά και ωραία, κοίτα να δεις, ρε εσύ. Κοίτα να δεις, θα με βλέπει τώρα ο Τσούλης από το σπίτι και θα λέει, ρε τι να, τι μη βρήκε λύση και για σήμερα. Θα βάλω και το άλλο αργότερα. Αχ, και βαρύ, αλλά εμείς τόσο μεγάλα μεταχειριζόμαστε στο σπίτι τηγάνια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα μάλιστα. Αχ, εγώ θα κόβα και από πάνω λίγο μαϊντανό, έτσι, για να κάνω, ρε παιδί μου, το κάτι της μου παραπάνω. Μπράβο μου.
μου δίνω συγχαρητήρια και δίνω και σε εσάς που θα έχετε να παίξετε σπίτι σας με πολλές ωραίες ιδέες από τον Μπαρμπαστάθη. Μπράβο, Μπαρμπαστάθη! Γι' αυτό τώρα πάνω από 50 χρόνια σε έχουμε στα ελληνικά σπίτια και σε αγαπάμε, γιατί μας προσφέρεις εκλεκτά υπέροχα λαχανικά. Και που λέτε κορίτσια και αγόρι, καλησπέρα. Μαγείρεψες κιόλας. Είδες πόσο γρήγορη είμαι. Μαγείρεψα. Τραγούδισα, μαγείρεψα. Είπες τον καιρό. Και είπα και λίγο τον καιρό. Είπες τον καιρό. Έτοιμη και γυάλα. Είσαι το κορίτσι του Μάη, Ελένη. Κρατήστε μας. Αυτό να λέγεται. Το κορίτσι του Μάη είμαι. Προσέχετε, θα το ξαναπώ, το λέγαμε και χτες με την κυρία Λινού. Προσέχετε, παιδιά, γίνεται χαμός, το λέω και σε εσάς. Πολύ πέφτει ο ένας πίσω από τον άλλον. Γρήπες, ιώσεις και COVID. Ναι, και μην νομίζετε ότι και στα περιχωρά μας γύρω-γύρω δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Αν ένα πρωί δηλαδή δεν μας δείτε, είναι γιατί θα μας έχει αγγίξει και εμάς κάποιος ιός. Πού το έκλεψα αυτό, μια διαφήμιση δεν έλεγε και μας άγγιξε το ίμπαλτσι. Αν κάποιος άγνωστος σας χαρίσει λουλούδια, είναι γιατί μας άγγιξε το ίμπαλτσι. Ακριβώς. Μας άγγιξε. Εσύ που μου λέει συνέχεια η μάνα μου, τόσα μπράβο αυτό το παιδί μου λέει, ξέρει, μαγειρεύει, κάνει πράγματα, τρέχει. Προκομμένος. Δραστήριο και προκομμένος. Πάρε μια καλή ιδέα με έναν άλλο τύπο που στην Αγγλία, στο Manchester, εκεί που χθες λέγαμε για τη Manchester United. Ο Αργύρης. Ναι. Ο Αργύρης. Ο Αργύρης Μπεντήλας. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα να μου λέγεις ο Αργύρης που πέσει ο φίλος μου. Ο Αργύρης ο φίλος μου. Τεχνικός υπολογιστών ήταν ο άνθρωπος, προγραμματιστής. Ξέρεις την ιστορία. Εγώ δεν την ξέρω, γι' αυτό σου την πάσα. Για πες λοιπόν. Του λέει μια μέρα η γυναίκα του. Μου κάνανε πρόταση από το BBC στη Μεγάλη Βρετανία να πάω να δουλέψω εκεί. Του λέει: έρχεσαι? Και λέει: σιγά με σ' αφήσω. Τι θα κάνει όμως εκεί ο Αργύρης? Τι θα κάνει? Το βάλε σκοπό και θα διαφημίσει την Ελλάδα, το φαγητό της Ελλάδας στους Μαντσεστεριανούς. Τι έκανε λοιπόν? Το έκανε δουλειά επιτυχημένη. Το έκανε πάλι και μετά. Να δοκιμάσετε τη γεύση μου, είναι παιδιά. Αυτό σου λέει. Ανάρπαστε σπανακόπιτα. Πανακοπιτάκια, μουσακάδες, γλυκά τα πάντα. Πρόσεξε, τα κάνει στην οικιακή του κουζίνα. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό, παιδιά. Πραγματικά εγώ μπαίνω στην κουζίνα μου και να μάνι να βγάλω για 5 άτομα. Ο άνθρωπος ταΐζει πολύ κόσμο. Πάμε να δούμε πώς μας ταΐζει. Έχει κάνει δουλειά και πολύ επιτυχημένα. Γιατί δουλειές και ιδέες υπάρχουν πολλές. Το θέμα είναι ποιος τις σκέφτεται. Αυτός πήγε στην Αγγλία και σου λέει: το φαγάκι το ελληνικό, το special, εγώ θα το κάνω delivery. Ούτε να νοικιάζω χώρο, ούτε να φτάμε στο σπίτι μου. Ωραίες ιδέες. Αν έχεις και ωραίες γεύσεις, άχαστο. Πάμε. Μπορεί ο Αργύρης Μπεντήλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, για 20 ολόκληρα χρόνια να εργαζόταν στον τομέα της πληροφορικής και με επιτυχία, τα τελευταία 4,5 όμως εγκατέλειψε τα πάντα και μετακόμισε στο Μάντσεστερ. Στην κουζίνα του σπιτιού του φτιάχνει ελληνικά γλυκά και πίτες και τα πουλάει διαδικτυακά, θέλοντας να μοιήσει τους Άγγλους στις γεύσεις της Ελλάδας. Όταν έκαναν κάποια στιγμή πρόταση στην σύζυγό μου από το BBC εδώ στο Μάντσεστερ να δουλέψει μαζί τους, δέχτηκε την πρόταση και έτσι αποφασίσαμε και οι δύο να μετακομίσουμε εδώ στην Αγγλία. Ο Μελίανθος είναι μια startup, το οποίο σημαίνει ότι είναι ακόμη στα πρώιμα στάδια της. Ουσιαστικά και ξεκίνησε με ένα κεφάλαιο 500 λιρών που μου έκανε δώρο η γυναίκα μου. Είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις μια ολόκληρη σπανακόπιτα, για παράδειγμα, online, παρά να έχεις ένα κατάστημα και να περάσει κάποιος και να πάρει ένα κομμάτι. Πριν ξεκινήσω το Μελίανθο και ερχόμενος εδώ στο Μάντσεστερ, άρχισα να μαγειρεύω πολύ πιο έντονα. Έμαθα να ανοίγω μόνος μου φύλλο και άρχισα να κάνω και γλυκίσματα από την παράδοσή μας, όπως κουραμπιέδες με λομακάρονα. Το εργαστήριό μου είναι ουσιαστικά η κουζίνα του σπιτιού, η οποία τυχαίνει και είναι αρκετά μεγάλη, αν και όταν υπάρχει πολύ φόρτος την φτάνω στα όρια της. Η σύζυγος τι λέει για όλη αυτή την ανακατοσούρα που προφανώς γίνεται στην κουζίνα? Είναι δύσκολο να τρέξει μια επαγγελματική κουζίνα μέσα σε μια οικιακή κουζίνα και υπάρχουν φορές που ουσιαστικά δεν της επιτρέπω την είσοδο, να το πούμε έτσι, γιατί έχω να κάνω τόσα πράγματα και δεν υπάρχει δυνατότητα να χαθεί ούτε λεπτό. Κάποια προϊόντα στην ιστοσελίδα είναι sold out. Αυτός είναι ένας τρόπος να διαχειρίζομαι εγώ το φόρτο εργασίας, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ομάδα από πίσω? Όχι, είμαι ολομόναχος. Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, αποφάσισα να στείλω 4 προϊόντα του Μελίανθου στον διεθνού διαγωνισμό Great Taste Awards. Βγήκαν τα αποτελέσματα και ενθουσιασμένος είδα ότι τα 3 από τα προϊόντα μου είχαν λάβει διακρίσεις. Για μένα αυτό είναι θρίαμβος, γιατί είμαι αυτοδίδακτος. Ακόμη πειραματίζομαι με διάφορα πράγματα
για να δω προς τα πού πρέπει να οδηγήσω τη στρατηγική μου. Πάντως το φαγητό, παγκοσμίως το ελληνικό, πραγματικά όσοι άνθρωποι ψάχναν να βρουν κάτι να κάνουν επιτυχημένο, δεν σου λέω ότι όλοι το καταφέρανε, ή ένα νέο ξεκίνημα στο εξωτερικό, σε πολλούς έδωσε λύση η ελληνική κουζίνα. Βέβαια, ασκίζει. Και ειδικά στο Λονδίνο, τώρα εδώ είναι το Μάντσεστερ, που ακόμα λιγότερη προσφορά θα υπάρχει, αλλά και στο Λονδίνο, στα ελληνικά εστιατόρια νομίζεις ότι θα πας και θα είναι όλοι Έλληνες. Όχι. Είναι όλο ξένοι, είτε Άγγλοι, είτε επισκέπτες του Λονδίνου, είτε άνθρωποι από άλλες χώρες που θέλουν να δοκιμάσουν το σουβλάκι, το μουσακά, τα παραδοσιακά πιάτα. Τις πίτες, τα χόρκα. Όποιος τρώει καλά, παιδιά, ξανατρώει. Νόμος, δηλαδή ο άνθρωπος που θα ευχαριστηθεί το φαγητό, είτε το έχει παραγγείλει από κάπου, είτε έχει πάει κάπου για να φάει, θα ξαναπάει και θα τον ξαναπροτιμήσει. Σίγουρα. Σίγουρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, είναι ώρα για διαφημίσεις. Τσακ! Πέρασε ένα 20 λεπτό. Πόσο μίλησα η άτιμη. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση μας και να σας πω ότι λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί κάποιοι μετά την επιτυχία που είχαν εδώ στην Αθήνα είπαν να ανέβουν να συνεχίσουν την επιτυχία εκεί. Για ποιους μιλάμε? Για τον Πέτρο Ιακωβίδη, τη Ζόζεφη. Πείτε μου και τον. Που δεν θα τον δούμε όμως, θα συνομιλήσουμε μόνο με τους δύο. Τον FY, ναι, που λέγαμε. FY. Με τον Μπουφάν. Τον Γιάννη Ξανθόπουλο, παιδιά, σιγά σιγά, γιατί όπως ξέρετε, τον νύχτα δεν βγαίνω, αλλά τα τραγούδια τους τα ξέρω, έτσι. Δώστε μουσική να περάσουν οι διαφημίσεις, παρακαλώ. Παρασκευή υπέροχη, Παρασκευή με γλυκό καιρό. Παρασκευή, πάτε το πολύ πολύ, όπως έλεγα και πριν, να ρίξει καμιά βροχή κάπου. Εύχομαι να μην είναι κάτι περισσότερο από καμιά βροχή. Αλλά Παρασκευή, θέλω να σου πω, χθες έκανα μια βόλτα στην Κηφισιά. Πέρναγα έξω από κάτι κινηματογράφου. Ναι. Τους νομίζω λέγονται Έριξον, είναι στο κέντρο της Κηφισιάς, δεν έχει σημασία τώρα. Εγώ λέω μέσα σε ένα στενό, υπήρχε ένας ωραίος κινηματογράφος χειμερινός. Και λέω παρότι δεν κάνει ακόμα κρύο. Έτσι λέγονται. Μάλλον. Εμένα μου φάνηκε ότι είδα το έριψε. Τέλος πάντων, όπως λέγονται. Σε ένα στενάκι είναι. Τα ξέρουν εκεί οι φυσιώτες, τέλος πάντων. Και βλέπω λοιπόν, λέμε με το τέρι μου, ναι. Μου λέει, τι έργο παίζει. Λέω, δεν ξέρω, μένα χθες ο Θοδωρής μου είπε αυτό, αυτό και αυτό. Μου λέει, για να δούμε. Πλησιάζουμε κοντά, βλέπουμε δύο παιδικά και δίπλα έλεγε, όχι το σώμα, ο Κορσές. Κορσές. Μπράβο. Και λέω, ρε, εσύ δεν μου είχε πει τίποτα εμένα γι' αυτό. Λέω, έχει βγει ταινία και δεν μου είχε πει το παλικάρι μου. Και σήμερα έμαθα την Ελένη ότι ήσουν στον Κορσέ, έβλεπες. Ναι, ναι, έβλεπα. Ωραία. Ναι. Θέλω να σου πω. Όχι, θέλω να μου πεις μία ερώτηση έχω να κάνω. Έχει να κάνει. Πολύ. Έχει να κάνει με την Αυτοκράτηρα Σύση. Βέβαια. Και εγώ έκανα το ερώτημα. Λέω, ρε παιδιά, τη Σύση πού τη θυμήθηκαν. Δεν την είχε παίξει ωραιότατα πριν 50-60 χρόνια η πανέμορφη Ρόμι Σνάιντερ. Ωραιότατα. Πώς τους ήρθε τώρα να παίξουν άλλες πάλι τη Σύση. Εποχές, άλλη Σύση εκείνη που είδαμε, τελείως διαφορετική οπτική εδώ. Και ο Κορσές είναι αυτό που στενεύει μεν τη γυναίκα, ναι. Αλλά στενεύει και τα περιθώρια της για ελευθερία, έτσι. Το συμβολισμός είναι εμφανής. Όσο πιο πολύ στένευε, τόσο πιο πολύ αυτή ήθελε. Γιατί εγώ είχα διαβάσει ότι συγκεκριμένη, επειδή ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα, πολύ, δηλαδή και εκείνη την εποχή, πέραν ότι έγινε αυτοκράτηρα, εσύ κτλ. Ήταν γνωστή η ομορφιά της, αλλά και η ίδια. Είχα διαβάσει ότι την ενδιαφέρε πάρα πολύ να τη διατηρήσει. Δηλαδή την ενδιαφέρε ότι μεγαλώνω. Εκείνα τα χρόνια μεγαλώνω πιο γρήγορα. Μπορώ να μεγαλώνω από τα 35, λέω εγώ τώρα. Όχι, δεν τα αφήνω. Δηλαδή εγώ δεν είχα διαβάσει για κορσέδες, αλλά ότι α πούμε ότι έβαζε μέχρι και ομά φιλέτα είχα διαβάσει το πρόσωπό τη από διάφορα ζώα και τέτοια. Με είχε εντυπωσιάσει, κατάλαβε, λέω. Τι λέμε. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της. Πάντως και ωραίο λέει ότι είναι και στην Κηφισιά είναι, δεν έχεις δικαιολογία. Εγώ αν δεν κρυώσει ο καιρός δεν μπαίνω σε Κηφισιά με τίποτα. Έτσι νιώθω, έτσι είναι η ψυχολογία μου. Κάθε εβδομάδα λέω θα στολίσω δέντρο, ούτε αυτή την εβδομάδα. Είναι μια σειρά από δουλειές που άμα δεν κάνει κρύο. Στο σινεμά και μετά την άλλη μέρα στόλισε δέντρο. Ναι, αλλά επειδή εγώ το έχω βάλει στο μυαλό μου κάθε χρόνο που ούτως ή άλλως το κάνω, το λέω γιατί ο καιρός, για την Αθήνα μιλάω, δεν έχει χαλάσει. Δηλαδή δεν έχει. Αυτό είναι αλήθεια. Τις προηγούμενες χρονιές, έτσι τέτοια εποχή, γύρω στις 20 Νοέμβρη, είχε έντονο καιρό. Δηλαδή θυμάμαι ότι ένα τζάκι στο στόλισμα του δέντρου το ανάβαμε. Είναι ο καιρό φέτο. Δεν ξέρω πού θα μα πάει. Θα δούμε πάλι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί, αυτό είναι που φοβάμαι. Μήπως το φυλάει για το τέλος. Τελικά. Με αυτά και με αυτά βλέπω τον Κορσέ. Να τον παίζουμε. Μια και του κάναμε ολόκληρη εισαγωγή. Πάμε να πούμε για αυτή την ταινία που του άρεσε κιόλας και έχει βγει μάλλον από χτες, γιατί εγώ χτες το είδα φωτογραφίες έξω από τον κινηματογράφο. Από χτες έχει βγει και είναι μια ταινία αυστριακή. Είναι από αυτές τις βιογραφίες. Πώς σου έχω πει ότι μ' αρέσουν οι ιδιαίτερες ματιές που είναι πιο πολύ ψυχογραφήματα παρά τι έγινε τότε, οι κλασικές βιογραφίες, πώς είναι αυτές του Λαραΐν για την Νταϊάννα κτλ. Τα έχουμε πει. Αυτή είναι
η ταινία που έχει κάνει η σκηνοθέτης μιας πολύ ενδιαφέρουσας σειράς που σίγουρα την έχεις δει, το Unorthodox. Ναι, βέβαια. Βέβαια, και το είχαμε συζητήσει. Της Μαρή Κρόιτσερ, λοιπόν, και παίζει μια εξαιρετική ηθοποιός, σπουδαία ερμηνεία, τη Σίση, η Βίκη Κρίπς. Ποια είναι αυτή? Θυμάστε την Αόρατη Κλωστή με τον Ντάνι Ντέι-Λιούις που είχε παντρευτεί? Τώρα το ξανάβλεπα πάλι, πριν από λίγες μέρες. Η σύζυγός του. Αυτή η κοπέλα παίζει την Σίση. Μάλιστα. Αυτή που σου βάζει. Αυτό το ωραίο κορίτσι με τα μανιταράκια. Που το τάιζε έτσι το αγόρι. Έτσι, αυτό μπράβο. Και αυτό χαιρόταν που έπαιρνε λίγο δηλητήριο. Τι να πεις. Και εκτός λοιπόν, ναι, διότι κάτι αισθανότανε. Εκτός λοιπόν από πολύ ωραίες και γεμάτες νόημα αντιδράσεις, όπως την είχαμε δει σε αυτήν την ταινία, έχει και μια έκφραση και μιλάει κιόλας πολλές γλώσσες και τις ταιριάζει, όπως και η Ελισάβε της Αυστρίας. Και είναι η στιγμή που στη βαθιά εμινόπαυση, φαντάσου, 40 ετών το 1800, πριν από 150 χρόνια. Βαθιά εμινόπαυση εκείνα τότε, τα χρόνια, ναι, τα 40 έτσι. Ετών, δηλαδή εκτός ήταν μια γυναίκα του... ναι, κατά κάποιο τρόπο ξοφλημένη για την εποχή. Και κυρίως όταν ήταν, ας πούμε, η μη συμφίλειος της γενιάς της, της εποχής της. Η Σίση λοιπόν αποφάσισε ότι αυτή η ζωή ίσως δεν της πάει πια και άρχισε να εκδράμει σιγά σιγά προς την Ευρώπη, τα άλλα παλάτια, να επισκέπτεται παλιούς φίλους, παλιούς εραστές και να ξαναβλέπει τη ζωή της σε μία. Και επίσης. Συγγνώμη, είχε και αυτή η εραστές. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να πω. Μιλάμε για μία άλλη εποχή. Ποιες επιτυχίες σου λέει για εραστές, δεν λέει άρεσε σε πέντε. Όχι. Λέει είχε σχέσεις. Και αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι όλος ο διάλογος ανάμεσα στη διασημότητα και την ομορφιά. Δηλαδή πόσο ευτυχισμένη είναι μια γυναίκα που είχε όλα τα προνόμια, πώς τη βλέπαν οι άλλοι και πώς έβλεπε τον εαυτό της, καθόλου το ίδιο. Και ποια είναι η ιδιαίτερη σχέση με τον σύζυγό της που δεν όλοι νομίζαμε στην αρχή της ταινίας ότι δεν έχουν και πολλά κοινά, δηλαδή άλλες είναι οι ζωές τους. Υπάρχει ένας βαθύτατος έρωτας. Εκεί μας θυμίζει αυτό της Αόρατης Κλωστής που αν δεν περιμέναμε μέχρι το τέλος, θα λέγαμε αυτή η ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι: οι ταινίες εποχής, μιας άλλης εποχής, που δεν συνδέεσαι με κάποιον ήρωα που να σε ενδιαφέρει ιδιαίτερος, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για. Έχουν ενδιαφέρον στο σημερινό κόσμο. Ναι, γιατί μιλάει για τη γυναίκα. Και λες ότι πώς μπορεί να παραλληλήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα, μια γυναίκα που διεκδικεί, με μια αυτοκράτηρα που, όπως και οι άλλες δύο πιο γνωστές, ας το πούμε έτσι, η Αντουανέτα και η Εκατερίνη της Ρωσίας, και το φινάλε τους δεν ήταν και σπουδαίο, ας μην πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, πώς αυτοπροσδιορίζονταν μέσα από τα προνόμια και πώς οι άλλοι πιστεύουν ότι επειδή τα έχουν όλα, αυτές ξέραν ότι δεν έχουν και τίποτα ιδιαίτερο. Η ματιά λοιπόν έχει σημασία, ο χειρισμός και η εποχή που είναι υπέροχα ατμοσφαιρική. Να δούμε τρέιλερ. Κορσές. Sie macht mir so eine Angst. Fester. She was home. She was one. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not. Schauen Sie wieder, ob ich alt geworden bin. Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Was habt ihr vor mit Sarajevo? Die Lage dort hat sich so bald nicht beruhigt. Los jetzt! See to drink. Λοιπόν, από χτες στους κινηματογράφους. Βεβαίως. Και τώρα πάμε σε μια τελείως διαφορετική γυναίκα. Μια γυναίκα που κάνει ένα επάγγελμα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι είναι ανδοκρατούμενο. Υπάρχουν, θα μου πεις αυτά σήμερα. Ναι, κάπως θα υπάρχουν. Φαντάζομαι αυτά που χρειάζονται περισσότερο σωματική δύναμη, ίσως. Όχι. Αλλά και αυτά τα οποία κινδυνεύεις με κάποιο τρόπο. Παιδί μου, γι' αυτό την κατηγορία υπάγεται. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα το βράδυ. Δεν σκέφτομαι τη μέρα. Θα ήθελα το βράδυ εκεί που
η πόλη είναι πιο ήσυχη. Εγώ να οδηγώ ένα αυτοκίνητο όπου η πόρτα μου θα ανοίγει σε κάθε έναν άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι από καλός μέχρι ανώμαλος. Βέβαια. Από βίαιος. Από επικίνδυνος. Συμπαθέστατος, ήσυχος και ωραίος και να έχει τα δικά του προβλήματα και να μην θέλει να αλλάξει και κουβέντα. Θέλω να πω ότι είναι μια κοινωνία που υπάρχει εκεί έξω με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Την ώρα που η πόλη κοιμάται. Που δεν φαντάζεσαι τι μπαίνει μέσα. Βέβαια. Λέω, θα αισθανόμουν καλά. Θα μου πεις αν ήσουν άντρας, θα αισθανόσουν καλύτερα. Δεν ξέρω, αλλά ως γυναίκα ομολογώ ότι φοβάμαι. Σίγουρα θα αισθανόσουν καλύτερα. Σίγουρα. Η Χρυσούλα Δημοπούλου, που είναι οδηγός ταξί, ήταν μεταφράστρια η γυναίκα και αποφάσισε να γίνει οδηγός ταξί γιατί θεωρεί την οδήγηση ελευθερία. Αγαπάει το τιμόνι. Λέει ότι εννοείται ότι εξακολουθεί μέχρι και τώρα να είναι ο χώρος ανδροκρατούμενος και μέσα σε αυτό το χώρο την αντιμετωπίζουν περίεργα, ότι ο κίνδυνος... Οι συνάδελφοί της, ναι, ή άντρες. Αυτός που θα μπει στο ταξί, γιατί λέει όλοι κάπου μέσα ότι μου έχει τύχει να ανοίξει, ναι, κάποιος την πόρτα, να μπει και να πει, α, γυναίκα, έφυγα. Ναι, ακριβώς. Και οι συνάδελφοί της, ναι, και αυτοί που την έχουν σταματήσει για κούρσα. Επίσης λέει για το πόσο είναι επικίνδυνο το βράδυ και εκείνη βράδυ ποτέ δεν κυκλοφορεί παρά μόνο με ραντεβού. Και πόσο έχει αλλάξει η ζωή της με αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει. Να τη δούμε. Χρυσούλα, είσαι οδηγός ταξί τα τελευταία 9 χρόνια και θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενη είσαι με το επάγγελμα που κάνεις. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι ένα πολύ εξωστρεφές επάγγελμα. Έχεις δυνατότητα να γνωρίσεις πολύ κόσμο και να συναναστραφείς, να ακούσεις τις ιστορίες των ανθρώπων. Ειδικά για μένα που ασχολούμαι με τον τουρισμό, είναι σαν να ταξιδεύω χωρίς να ταξιδεύω, συναντώντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι επάγγελμα που έχει πολλές χαρές, πολλές δυσκολίες σε κάθε περίπτωση, αλλά οι χαρές είναι περισσότερες. Είναι όμως ένα επάγγελμα που απαιτεί να λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι, δεν έχει ωράριο, δεν καθόμαστε Σαββατοκυριακά, ούτε σε γιορτές και αργίες. Οπότε για μια γυναίκα που έχει πίσω της παιδιά ή οικογένεια, αυτό γίνεται πολύ δύσκολο. Εσείς έχετε παιδιά, οικογένεια? Έχω ένα γιο, ο οποίος όμως πια είναι μεγάλος, είναι φαντάρος, είναι 19 χρονών. Οπότε μπορώ να λείπω, μάλλον θέλει και ο ίδιος να λείπω περισσότερο τώρα. Πώς πήρατε την απόφαση να γίνετε οδηγός ταξί? Ξεκίνησε σε μια εποχή ως πάρεργο. Δεν ήταν η κυρία σχολεία μου. Ξεκίνησε συμπληρωματικά, κατέληξε να γίνει η κυρία. Δεν υπήρχε στην οικογένεια του ταξί, δεν ήταν κάποιο από την οικογένεια. Εγώ το αγόρασα και βγήκα στον δρόμο. Το ξεκίνησα με τα μάτια στραμμένα βέβαια στον τουρισμό. Αυτός ήταν ο στόχος μου και σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχω καταφέρει. Η δουλειά σας ποια ήταν πριν ασχοληθείτε με το ταξί? Ήμουν μεταφράστρια. Θυμάστε κάποιο αστείο περιστατικό, κάποια αστεία ατάκα ή κάποια προσβλητική ατάκα που ακούσατε στο δρόμο ενώ οδηγούσατε? Μου έχει τύχει άνθρωπος να με σταματήσει στο δρόμο, να ανοίξει την πόρτα, να πει όχι γυναίκα και να την ξανακλείσει και να χρειαστεί να φύγω. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο και βαθιά προσβλητικό, αλλά έχει συμβεί. Η συζήτηση μέσω ταξί για τους ντόπιους έχει αλλάξει και έχει μειωθεί, γιατί πάρα πολλοί ασχολούνται με το κινητό τους. Όταν έχουμε να κάνουμε ανθρώπους εκτός Ελλάδος, που είναι και η πλειοψηφία των επιβατών που έχω, ρωτούν πληροφορίες για την πόλη, πού θα φάνε, τι θα δουν. Η γνώμη που έχουν οι περισσότεροι για την Ελλάδα ποια είναι, οι τουρίστες? Οι περισσότεροι είναι πολύ ενθουσιασμένοι που είναι εδώ και είναι και πολύ ενθουσιασμένοι με την Αθήνα. Και λένε και οι ίδιοι ότι είναι μια πολύ ωραία πόλη για να είναι κανείς τουρίστας. Έχετε κινδυνεύσει ποτέ? Δεν δουλεύω τις νύχτες χωρίς να έχω ραντεβού, οπότε δεν επιβιβάζω κόσμο από το δρόμο, έτσι ώστε να νιώσω ότι έχω κινδυνεύσει από κάποιον. Μία φορά έχει τύχει να πλώσει το χέρι του, ας πούμε, το οποίο νομίζω το χειρίστηκα πολύ ψύχρεμα. Λίγο πιο κάτω σταμάτησα δεξιά και του ζήτησα να κατέβει το αυτοκίνητο γιατί θα φωνάξουν αστυνομία.
Υπάρχει ακόμα, πιστεύεις, στο μυαλό κάποιον η προκατάληψη ότι υπάρχουν επαγγέλματα για άνδρες ή για γυναίκες αντίστοιχα? Ίσως λιγότερο τώρα πια, όμως εξακολουθεί να υπάρχει. Η ερώτηση, ας πούμε, πολύ συχνά είναι: μα πώς και οδηγείται ταξί, α, μια γυναίκα στο ταξί. Οι άνδρες συνάδελφοι πώς αντιμετωπίζουν? Η καχυποψία εκεί είναι μεγαλύτερη. Έδωσα πολύ μεγαλύτερη μάχη για να καθιερωθώ, ας πούμε, ή για να με εμπιστευθούν από ό,τι θα έδινε ένας άντρας συνάδελφος. Πώς μπορεί να οριστεί ένας σωστός οδηγός ταξί? Καταρχάς, για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι πρέπει να αγαπάει τρία πράγματα. Πρέπει να αγαπάει την οδήγηση, να μην βαριέται ποτέ να οδηγήσει, να αγαπάει την πόλη και τους ρυθμούς της και τους ανθρώπους, την επαφή με τους ανθρώπους. Στο επάγγελμα αυτό πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ συνεπής στην ώρα του, να έχει ένα αυτοκίνητο καλά συντηρημένο, καθαρό, να είναι και ο ίδιος καθαρός, ευγενής και πολύ υπομονετικός. Η οδήγηση για εσάς και ο δρόμος τι σημαίνει? Ελευθερία. Όταν τελειώνει η μέρα, γυρίζω στο σπίτι, όχι πάντα από το συντομότερο δρόμο, αλλά από το δρόμο που θα οδηγήσω λίγο παραπάνω, παρόλο που έχω ήδη οδηγήσει αρκετά, που πια οδηγώ για τον εαυτό μου, ακούω τη μουσική που θέλω, στην ένταση που θέλω, και αποφορτίζομαι για να γυρίσω στο σπίτι. Να έχεις αυτή τη γυναίκα τώρα με αυτή την ήρεμη φωνή να σου λέει: θα δείτε την Ακρόπολη. Εμένα με ηρέμησε πάρα πολύ. Θα πάτε σε αυτό το εστιατόριο. Και τις καλύτερες πληροφορίες τις παίρνεις πάντα από τους οδηγούς ταξί, σε κάθε πόλη. Ωραία τα είπε η κυρία Δημοπούλου. Εννοείται ότι υπάρχουν επαγγέλματα που είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενα, όπως και γυναικοκρατούμενα κάποια άλλα. Αλλά το θέμα είναι ίσως αλλού. Να, μια καλή ιδέα. Άμα για κάποιο λόγο φοβάσαι, αισθάνεσαι ανασφάλεια, καλύτερα να δουλεύεις αυτή τη δουλειά με ραντεβού. Είναι δηλαδή πιο ασφαλές και οι άνδρες και οι γυναίκες. Κάποιοι το αντέχουν. Είναι πιο ασφαλές. Κάποιοι το αντέχουν, κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ με το ταξί τους, κάποιοι άλλοι όχι. Οπότε υπάρχει αυτό μια μικρή δικλίδα ασφαλείας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό επάγγελμα που αφορά, ξέρεις, το δημόσιο καλό. Βέβαια. Άρα λοιπόν, εκτός από αυτά τα τρία που ανέφερε που είναι τα σωστά, ξέρεις, να σου αρέσει να οδηγείς, να σου αρέσει η πόλη, πρέπει να γνωρίζεις την πόλη. Και να υπάρχουν και τρόποι να γίνει αυτό. Δηλαδή, κάποιες εξετάσεις για τους οδηγούς ταξί. Όχι να, ας πούμε, να οδηγεί κάποιος και να λέει: δεν έχω ιδέα που είναι αυτό, θέλω να μου πείτε εσείς. Ή θα βάλω το GPS και να πηγαίνεις αλλούνταλλού. Επίσης, αν δουλεύεις με το αεροδρόμιο, να ξέρεις 2-3 αγγλικά. Καλό λοιπόν, κάνει. Γιατί αυτό μου ήθελα να ρωτήσω, παιδιά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί το έχω ακούσει κάποιες φορές. Είναι υποχρεωτικό οι οδηγοί ταξί να μιλάνε μία ξένη γλώssa, μάλλον ίσως αγγλικά, έστρο και τσάτρα πάτρα για να μπορούν να συνονοιούνται με τα βασικά λεφτά? Η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό, αλλά απ' την άλλη. Είναι αναγκαίο, βρε παιδιά. Είναι αναβάθμιση της υπηρεσίας. Αν θες να εξυπηρετήσεις καλύτερα. Ότι εφόσον η Αθήνα, ειδικά μετά από τα νησιά, έχει γίνει πολύ πιο τουριστική από ό,τι παλιότερα, καλό είναι όλοι να ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν αυτή την πορεία όταν είναι στον τομέα της υπηρεσίας. Το θέμα είναι... Λέω ένα παράδειγμα, γιατί έχω και φίλους που έχουν έρθει και έχουν πάρει ταξί και μου έχουν πει οι μισοί πολύ καλά λόγια για ανθρώπους που οδηγούν. Άλλοι μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν αγγλικά ή ότι δεν ήταν και ακριβώς σίγουροι. Καλό είναι πάντως να ξέρουμε πώς, ας πούμε, είχαν κάνει σπουδαίο όνομα οι ταξιτζίδες στο Λονδίνο. Οι οποίοι περνάγανε εξετάσεις για να κάνουν αυτή τη δουλειά και ξέραν την πόλη κάθε αλέα απ' έξω και ανακατοτά σοκάκι. Εγώ θέλω να πω ότι τώρα που πήγαμε στην Ιταλία, με εντυπωσίασε, είχα να πάω αρκετά χρόνια, που μπήκαμε σε τόσα ταξί για να πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη, αγγλικά, έναν πετύχαμε. Δεν ήξερε κανείς. Και πάλι μιλάω για το τσάτρα πατρέτη. Δεν είπαμε, δεν πάρναμε εξετάσεις, να συνεννοηθούμε, ρε παιδί. Βασικά. Εκεί, τι ψάχνεις, αυτό. Δηλαδή, τόσο απλά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί... Έχεις απόλυτο δίκιο. Λέω, μόνο εμείς στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια αισθάνομαι, γι' αυτό ρώτησα για τα ταξί. Δεν το ήξερα. Θέμα είναι πόσο επαγγελματίας θες να είσαι και πόσο ακριβώς πρέπει να εξελίσσεσαι. Εκεί έχει να κάνει και το θέμα των αγγλικών και το θέμα της καθαριότητας, το οποίο αυτό λέγαμε και με τον Σάββα, είναι τεράστιο. Βέβαια. Πόσες φορές, παιδιά, έχουμε μπει σε ταξί και δεν μπορούμε να σταθούμε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υγιεινή, δηλαδή βασικά πράγματα. Εγώ επιλέγω γυναίκες οδηγούς ταξί, ειδικά μέσα από τα application, γιατί ξέρω ότι το ταξί είναι πάντα πεντακάθαρο και μυρίζει τέλεια. Όχι ότι των ανδρών δεν μυρίζουν καλά. Αλλά... Είδες όμως, δεν έκανε το διαχωρισμό. Όχι, ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν είναι, ξέρεις ότι κάθε φορά που θα μπω σε γυναίκα ταξί δεν γίνεται. Όχι, είναι θέμα επαγγελματία λοιπόν. Δεν είναι θέμα γυναίκας και άντρας. Είναι νοικοκυρά πάνω απ' όλα. Είναι θέμα επαγγελματία άρα λοιπόν. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Ιταλία δεν μιλάνε καθόλου. Στη Γαλλία και να ξέρουν να μιλήσουν δεν το κάνουν. Επίτηδες. Μιλάνε γαλλικά για να τους μιλήσεις και εσύ γαλλικά γιατί θέλουν να τους μιλήσεις γαλλικά.
αγγλικά. Γενικά έχουμε τη φήμη ότι έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών σε βασικές. Και κουλουράδες, δηλαδή ξέρουν να σου δώσουν δύο. Θέληση να υπάρχει συνεννοήση με τη γλώσσα του σώματος. Έχω συνοηθεί εγώ σε ταξί στην Τινησία. Άψογα. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε και σε κάποιον άλλον που μας μιλάει για το δικό του επάγγελμα. Το δικό του επάγγελμα που δεν τον έχει υποχρεωμένο να είναι κλειδωμένος μέσα σε ένα υπέροχο μπορεί και όχι, χώρο, γραφείο, επαγγελματικό κτλ. Όχι. Έβλεπα και πριν από λίγο καιρό πάλι σε κάποιο δελτίο ή κάπου αλλού σε ενημερωτική εκπομπή, δεν ξέρω, και είναι από αυτά που παρακολουθώ τα τελευταία δύο χρόνια μετά την πανδημία, αρκετοί που μπορούν λόγω του επαγγέλματός τους να πούν ότι εγώ θέλω να πάω να ζήσω στην Κρήτη, ρε παιδιά, να ξεχειμονιάσω και όλη μου τη δουλειά από το κομπιούτερ να την κάνω από εκεί. Σωστό. Ο άλλος έλεγε, εγώ θα πάνε, έχω φύγει και ανέβηκα πάνω στα πατρογονικά βουνά, γιατί και από εκεί το κάνω. Πάλι μιλάω για την ίδια χώρα. Εδώ ένας άλλος μας λέει, είναι η Ελιάνα. Είναι οι λεγόμενοι ψηφιακοί νομάδες, όπου ναι, όπως μας εξηγεί ο Γιώργος Παπαδημητρίου, δεν είναι ένα επάγγελμα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι δάσκαλος, μπορεί να είσαι δημοσιογράφος. Οτιδήποτε δεν απαιτεί τη φυσική σου παρουσία και μπορείς να το κάνεις από τον υπολογιστή σου, είσαι ψηφιακός νομάς και μπορείς να ζήσεις σε όποια χώρα του κόσμου θες και ταυτόχρονα να κάνεις την εργασία σου. Δηλαδή, ας πούμε και εσύ, Θοδωρή, με τη δουλειά που κάνεις, ναι, θα μου πεις θα πρέπει να δεις κάποια πράγματα. Εντάξει, είδα όμως ότι και στην πανδημία τις βρήκαν τις λύσεις. Σας τα στέλνανε και τα βλέπατε έτσι. Ή μπαίνατε σε κάποια ειδικά, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, και τα βλέπατε. Θέλω να πω ότι η δουλειά σου που είναι να κάνεις κριτική, να γράφεις κείμενα που να αφορούν τον κινηματογράφο κτλ. Ή διάφορους αστέρες του εξωτερικού είτε της Ελλάδας, δεν θα σου είχε τον περιορισμό αν δεν δούλευες στην τηλεόραση. Θα μπορούσες, αν λέω, αν ρε παιδί μου, αν δεν το είχες αυτό το κομμάτι, θα μπορούσες να το κάνεις. Ο άνθρωπος που μας μιλάει, μας λέει δε ότι όταν είσαι νομάς και γυρνάς, λέει, γύρω-γύρω από χώρα σε χώρα, σου έρχεται πιο φτηνά από το να πεις θα πάω να κάτσω 20 μέρες εκεί για να. Να απολαύσω, να χαρώ, να ζήσω αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως ωραία μου ακούγονται. Κάπως ωραία, αν δεν έχεις υποχρεώσεις και δεν σε δένει κάτι με έναν τόπο, να μπορέσεις να δεις όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεις τα προστοζήν. Δύο δουλειές από ό,τι έχω καταλάβει κάνει. Η μία ήταν τα κρυπτονομίσματα που του έδωσαν την ελευθερία να μπορεί να εργάζεται από τον υπολογιστή του. Και άλλη είναι ότι πλέον, με τόση εμπειρία που μάζεψε από τα ταξίδια, έχει και ένα ταξιδιωτικό blog που δίνει συμβουλές για όλες τις χώρες που έχει μείνει και επισκεφθεί. Πάμε να το δούμε. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Στα 25 του χρόνια, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και την ιδέα της μόνιμης κατοικίας. Εδώ και 3 χρόνια εργάζεται ως ψηφιακός νομάς από διάφορα μέρη του πλανήτη και νιώθει ότι έχει βρει το νόημα της ζωής. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι όταν ολοκληρώσω τις σπουδές θα ήθελα να περάσω ένα χρονικό διάστημα δουλεύοντας και συνεχίζοντας την καριέρα μου στο εξωτερικό. Αποφάσισα να στείλω μερικές αιτήσεις σε χώρες που μου φάνταζαν πολύ εξωτικές. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων και από εκεί βρέθηκε η ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δουλέψω από απόσταση από τον υπολογιστή μου και ξεκίνησε το ταξίδι ως νομάς, ως ψηφιακός νομάς. Τα τελευταία 4 χρόνια που ταξιδεύω, έχω ασχοληθεί με αρκετά διαφορετικά πράγματα και επίσης τους τελευταίους μήνες έχω ξεκινήσει μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα με διάφορους οδηγούς για το πώς μπορεί κανείς να ταξιδέψει. Το να βγάζεις χρήματα από τον υπολογιστή σου είναι κάτι πολύ εφικτό και σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο προσοδοφόρο από το να βρίσκεσαι σε μια συγκεκριμένη θέση, σε ένα γραφείο και να έχεις μια μόνιμη δουλειά 9 με 5. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη δουλειά αυτή του ψηφιακού νομάς. Στη σημερινή εποχή κάθε επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να μεταφερθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο online. Μπορεί να είσαι δάσκαλος, μπορείς να είσαι δημοσιογράφος. Ένας από τους μεγαλύτερους ίσως μύθους θεωρώ γύρω από τα ταξίδια είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβά ή ότι χρειάζεσαι πάρα πολλά χρήματα για να ταξιδέψεις. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ίσως είναι φθηνότερο να ταξιδεύεις σε διαφορετικές χώρες του κόσμου από το να μένεις στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Αν βγεις από την πεπατημένη των τουριστών, να περιορίσεις λίγο τα έξοδά σου, μπορείς με πολύ λίγα χρήματα να έχεις έναν πολύ καλό τρόπο ζωής. Στη διάρκεια των ταξιδιών μου, πολλές φορές χρησιμοποιώ ως τρόπο κάλυψη των εξόδων μου τον εθελοντισμό.
Και με αυτόν τον τρόπο σου παρέχεται ο τόπος διαμονής, σου παρέχεται η διατροφή σου και ως αντάλλαγμα χρησιμοποιείς λίγες ώρες την ημέρα για να προσφέρεις κάποιες από τις γνώσεις σου στην τοπική κοινότητα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Βολιβία. Βρίσκομαι στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, στην Σούκρε. Τα τελευταία 2 χρόνια ταξιδεύω στην Νότια Αμερική. Πρόσφατα ήμουνα στο Περού, στο Εκουαδόρ, στην Κολομβία, στον Παναμά, στην Κωνσταρίκα. Και πριν από αυτό ταξιδεύα για 2 χρόνια περίπου στην Ασία. Όταν λοιπόν αρχίσεις να ταξιδεύεις και βλέπεις πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι στην Ταϊλάνδη, πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή ένας ηθαγενής στον Αμαζόνιο, αρχίζεις να βλέπεις ότι δεν υπάρχουν όρια στο πώς μπορείς να αντιληφθείς αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι βλέπουν τη ζωή με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και μπορείς από κάθε έναν από αυτούς τους πολιτισμούς να πάρεις τα στοιχεία και τα κομμάτια που αναλογούν στη δική σου ζωή και να τη βελτιώσεις. Παιδιά, η ηλικία έχει να κάνει με αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή, βλέπουμε ένα νέο παιδί, πολύ νέο, και καταλαβαίνουμε ότι, ναι, σε τέτοια φάση ζωής όλοι είμαστε με πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Άλλα παιδιά, ξέρω εγώ, γύρω στα 23-25 σπουδάζουν ακόμα. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η ευκολία έχει του μετακινούμε. Έχει τη φούρια τη ζωής, ρε Λίλη. Έχει τη φούρια τη ζωής, ποιος να τον σταματήσει. Και μετά δεν έχεις και υποχρεώσεις. Δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις τέτοια πράγματα. Αλλά όμως θεωρώ ότι είναι τα νιάτα σου. Η ανεξαρτησία σου. Έχουν παίξει άλλους που έχουν πάρει και τα παιδιά μαζί και γίνανε τον κόσμο. Και λέει, να, εγώ προτιμώ τα παιδιά μου να έχουν τέτοιου είδους εμπειρίες στα μικρά του χρόνια, οι οποίες θα γράψουν πιο πολύ μέσα τους από το να τους είχα στο προνήπιο, ας πούμε. Είναι λέω παράδειγμα τώρα, αυτά που έχουμε ακούσει. Αυτή είναι η πολύ πολύ θάλεη από ναι, παίρνουν και τα παιδιά τους. Συνήθως νομίζω δεν έχει να κάνει με την ηλικία, γιατί την ενέργεια για ζωή μπορεί να την έχει και ένας άνθρωπος και 50 και 60 και 70 τώρα, χρονών. Πρακτικά μιλάμε ρε Γιάννα, ένας άνθρωπος 60 χρονών ταξιδέψει ένας τον άνθρωπος 60 χρονών σε πληροφορώ, πολύ πιο εύκολα θα κάνει αυτή τη ζωή ένας άνθρωπος 60 από έναν άνθρωπο 40. Έχει πάρει για τη σύνταξη τα παιδιά που βγάζουν, δουλεύουν, φύγει από το σπίτι. Άλλο, σύνταξη στα 60. Αχ, το ξέρω, Ελένη, τα μετράω κάθε μέρα. Γι' αυτό το λέω. Γιατί θα έχει πάρει και τη σύνταξη. Πού τη δίνει. Μειωμένη τη Ολυμπιακή. Υπάρχουν άνθρωποι του δημοσίου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει επενδύσεις, έχουν βγει και σου λέει: εγώ θέλω στα 60 να συνταξιοδοτηθώ. Δεν έχω τα λεφτά μου στην άκρη, πάω να γίνω στον κόσμο. Άλλο διακοπές, ρε παιδιά, και άλλο ταξιδευτής του κόσμου. Γιατί είναι άνθρωπο, ένα άλλο τάξη. Γιατί μισό λεπτό μου του τσαλακώνει τι ελπίδες. Εγώ το πιστεύω για τον εαυτό μου αυτό, ότι όταν τα παιδιά μου κάποια στιγμή φύγουν, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν είπα. Μόνη σου. Ιδανικά όχι. Ξέρεις το λέω. Γιατί αυτός, λόγω της ηλικίας, όλος ο κόσμος είναι δικός του. Ναι, ναι, εντάξει. Εκεί που λες εσύ όταν θα ελευθερωθείς από τα παιδιά, σκέφτομαι δεν θα θες και μια παρέα. Γιατί θα σου λείπουν και λίγο. Θα λες, άλλαξε πολύ ζωή μου. Δεν θέλω και ένα τέρι να πιάνω αυτό το χέρι. Το χέρι και να με πιάνει και το χέρι μέσα. Σωστά. Αν ήμουν, επειδή με ρώτησες πριν ότι... Να έκανα αυτό. Θα το αυτό θα έκανα. Ναι, αν ήμουν 20 χρονών, γιατί είναι και η φύση της δουλειάς. Τα φεστιβάλ έχουν γίνει 50 κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Όταν δεν έχεις υποχρέωση και έχεις πια και το πακέτο στο ψηφιακό να επικοινωνείς, θα το είχα κάνει, αλλά τότε που ήμουνα. Δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά και είχα κι άλλο μυαλό. Μια φορά μου είχε δοθεί ευκαιρία να πάω εθελοντή σε κιμπούτς στο Ισραήλ και δεν το έκανα. Πώς το είπες αυτό? Κιμπούτς. Εθελοντική εργασία. Μου φάνηκε πολύ βαριά. Αυτό που είπες, μέρος. Κιμπούτς. Καλά, θα ψάξει το Γιάννη. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα πράγμα να μάθω και μάλλον η Ιουλία θα μου το πει. Καλά, αυτό που διάβασα περί προσωρινού λουκέτου στο Twitter μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Καλέ, ισχύει αυτό? Ισχύει, ισχύει. Φαίνεται κάποιος έχει μπει στον Elon Musk, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξέραμε ότι είναι κεντρικός μεγιστάνας, ξέραμε ότι ήταν λίγο περίεργο συμπεριφορά, αλλά να φέρεται σαν στιγνός δικτάτορας δεν το περιμέναμε. Πράγματι, ξέρετε όλοι, στην αρχή ήταν οι απολύσεις, τώρα έχει βάλει ένα τελεσίγραφο ότι άμα δεν υπογράψετε μία σύμβαση που θα λέει ότι θα δουλεύετε ακατάπαυστα όσες ώρες εγώ σας πω και μπορεί να σας δώσω και ποτέ διακοπές, τότε θα πρέπει να φύγετε. Και όπως ήταν φυσικό, υπήρχε μαζική έξοδος. Όλοι οι υπάλληλοι φύγανε σήμερα με αποτέλεσμα να κλείσει τις πόρτες
για να μην φύγουν όσοι υπάλληλοι ήταν μέσα και θα τις ανοίξει, λέει. Συγγνώμη, γίνεται αυτό. Εγώ και μόνο που τα ακούω και είναι κλειστοφοβία. Τώρα θέλω να ανοίξω την πόρτα, θα βγω έξω. Με τρομάζει αυτό. Δεν γίνεται με το ζόρι. Που τους κλείδωσε και πέταξε το κλειδί στο φωταγωγό. Μην προλάβει κανείς να φύγει. Είναι και, ξέρεις, οι ηλεκτρονικές πόρτες και κλείνουν με ηλεκτρονικά κλειδιά, οπότε δεν μπορείς να βγεις με κλειδί ούτε με τίποτα. Δηλαδή, βρε Ιουλία, για ποια μιλάγαμε πέρσι όμως, όχι φέτος. Ποια εταιρεία τώρα μπορεί πάλι να ξαναβγεί κανένα Netflix από πουθενά. Ποια εταιρεία αυτή που έλεγε ότι πόσο φροντίζει να περνάνε πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι του. Να κάνουν πράγματα, να παίρνουν και 5 μήνες άδεια. Αλλά βεβαίως η δουλειά να βγαίνει, αλλά από κάπου αλλού, ίσως και από τη Χονολουλού. Δεν ξέρω. Για ποια εταιρεία το λέγαμε αυτό πέρυσι, το συζητάγαμε. Ίσως για την Google. Προφανώς Google, 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 Apple, τέτοιες εταιρείες δηλαδή, που δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον, λίγο παιδική χαρά. Αυτό είναι το αντιθετικό. Η Ιουλία, η ΕΣΥΑ, τι λέει της Αμερικής για όλα αυτά. Δηλαδή, ειλικρινώς, είπαμε, συμβάσεις έχουν πάει λίγο αλλού. Υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί νόμοι στην Αμερική και δεν μπορεί ο Elon Musk για πάρα πολύ καιρό να παίζει αυτό το θέατρο ή το reality, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ούτε να απολύει χωρίς αποζημίωση, αλλά ούτε και να τους υποβάλει σε συμβάσεις, οι οποίες είναι ανήκουστες και μάλιστα να απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι η ζωή τους στο Twitter. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, και μόνοι τους, δεν χρειάζεται να τους το πεις, ασχολούνται με το Twitter από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν χρειάζεται να υπογράψουν και σύμβαση. Αυτά που κάνει δεν υπάρχουν πουθενά και ειδικά στην Αμερική, που οι νόμοι εργασιακοί είναι οι πιο αυστηροί σε όλο τον κόσμο. Οπότε κάποιος πρέπει να τον σταματήσει, κάποιος πρέπει να τον μαζέψει. Δεν είναι για όλες τις δουλειές. Ο Elon Musk είναι ιδιοφυΐα, δεν θέλω να τον υποτιμώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει την Tesla, που είναι πραγματικά ένα πρωτοποριακό εφεύρημα, έχει κάνει τη SpaceX που έχει πολλές προοπτικές να πάει και στον Άρη, δεν έχει όμως την ιδιοσυγκρασία να διοικήσει και αυτό είναι ένα ταλέντο, ένα χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι, πρέπει να το αφήσει σε κάποιον άλλον, γιατί πραγματικά μια κοινωνική πλατφόρμα σαν και αυτή θα καταρρεύσει. Ιουλία μου, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, συγγνώμη που σε διακόπτω, με αυτά και με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, ακόμα και εμείς που είμαστε τόσο μακριά και που δεν είναι ότι αυτή η επιχείρηση άμεσα επηρεάζει τη χώρα μας. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτή η μετοχή με όλα αυτά που λέγονται και γίνονται πάει καλά? Θέλω να πω, πολλοί κόσμος είχε επενδύσει. Εγώ θυμάμαι και για τον Άστον Κούτσερ που λέγαμε ότι έχει ένα ποσοστό, μπορεί να είναι τύπου 1%, αλλά άμα μιλάμε για τέτοια πράγματα, είναι. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτή τη μετοχή, δεν επηρεάζεται από όλα αυτά? Κλειδονίζεται, έχεις απόλυτο δίκιο, κλειδονίζεται, δεν πάει καλά. Σίγουρα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Μέχρι χθες μάλιστα έλεγαν ότι άρχισε σιγά σιγά να καθυστερεί η πλατφόρμα και όλοι πίστευαν ότι θα πέσει και ότι θα σταματήσει να λειτουργεί. Δηλαδή φτάσαμε σε πολύ ωριακά σημεία χθες, ένα πραγματικό θρίλερ και πραγματικά τώρα όλοι περιμένουν τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν την τάξη ή να τον συνετήσουν, γιατί χθες έκανε και μια δήλωση που ελπίζω να ισχύει, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αφήσω την διεύθυνση, δηλαδή το CEO ως διευθύνων σύμβουλο σε κάποιον άλλον. Ας το κάνει από τώρα για να μην καταστραφεί μια κοινωνική πλατφόρμα η οποία πραγματικά δίνει ειδήσεις και προσφέρει γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο, και νομίζω ότι όλες αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν μέσα τη συζήτηση, την έρευνα και γενικότερα την εξερεύνηση και οτιδήποτε έχει να κάνει με την επικοινωνία πρέπει να υπάρχουν. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που να μπορούν να τη διοικούν σωστά. Ιουλία μου, συγγνώμη. Πάμε λίγο να κλείσουμε με το θέμα, το πολύ συγκινητικό θέμα που αφορά διδυμάκια, τα οποία από ό,τι φαίνεται μάλλον κλάπησαν πριν από πολλά χρόνια από ένα μαιευτήριο, και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει πάνω σε αυτό η Ιουλία, γιατί υπάρχει συνέχεια σήμερα. Πραγματικά είναι μια ιστορία που μόνο στον κινηματογράφο θα μπορούσαμε να τη δούμε. Βλέπετε αυτούς τους δύο άντρες. Πριν από 36 χρόνια, λοιπόν, εκλάπησαν μέσα από νοσοκομείο. Δηλαδή, οι νοσοκόμες δεν τα έδιναν στη μητέρα τους. Αυτή, λοιπόν, τη φωτογραφία είχε κρατήσει η μητέρα τους και τα έψαχνε μια ολόκληρη ζωή. Όταν κάποια στιγμή η ανάδοχη μητέρα τους, η οποία ήταν Αμερικανίδα από τη Μασαχουσέτη, είδε ένα ντοκιμαντέρ. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, είδε ότι ένας άνθρωπος ήταν από αυτό ακριβώς το νοσοκομείο, στο οποίο εκλάπησαν τα μωρά. Τον αναγνώρισε και αμέσως είπε στα παιδιά της, που ήξεραν ότι είναι υιοθετημένα, ότι πρέπει να το εξερευνήσουμε λίγο αυτό. Υπάρχει μια εκπομπή έρευνας. Στη μητέρα είπαν ότι τα παιδιά πέθαναν. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, τα πήγε στο νοσοκομείο επειδή ήταν άρρωστα. Γιατί ήταν άρρωστα, κρατήσανε. Εκείνη την εποχή υπήρχαν 20.000 παιδιά τα οποία εκλάπησαν υπό τη στιγμή δικτατορία του Αγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή, κάτω από πολύ περίεργες συνθήκες. Δηλαδή τα πήγε στο νοσοκομείο και δεν τις έδωσαν ποτέ. Όταν πήγε να τα πάρει, είπαν ότι δεν μας έδωσε τίποτα. Την έβγαλαν τρελή.
πήγε στην αστυνομία, δεν βρήκε άκρη. Μιλάμε για απροκάλυπτες καταστάσεις τότε, επί Πινοσέτ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν βρήκε άκρη ποτέ και έτσι μετά από χρόνια, ψάχνοντας την εκπομπή αυτή, βρήκε τον πυροσβέστη που έκανε την εκπομπή, που ήταν και αυτός θύμα, και το ένα έφερε το άλλο με αποτέλεσμα να ενωθούν με τους γονείς τους. Αυτή η φωτογραφία είναι πραγματικά πολύ συγκινητική. Μετά από 36 χρόνια έγινε αυτή η ένωση που μοιάζει με παραμύθι, πραγματικά. Πρώτον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιουλία μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Και από την Ιουλία τρέχουμε στον Δημήτρη. Με τα μάτια ή με τη ματιά. Ποιος να ξέρει. Τα μιλήσαμε. Να με πάρεις, να σε πάρω. Συμφωνήσαμε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς και σας βρήκα. Παιδιά, χαμός στη Showbiz. Υπτάμενα εσώρουχα είναι ο τίτλος του επόμενου θέματος, του πρώτου μου θέματος βασικά. Υπτάμενα εσώρουχα πάνω από το πατρικό σπίτι γνωστού ηθοποιού Φάνης Μουρατίδης, ο οποίος μίλησε στο Πάμε Δανάη και στην Δέσποινα Καμπούρη. Τι μας είπε, απίστευτα πράγματα, ότι με το που μπαίνει στο πατρικό του, πετάει το εσώρουχό του. Μιλάμε τώρα για σοβρακοφανέλες, σόβρακα, μποξεράκια, αυτά με το παραθυράκι, όλα στον αέρα. Γιατί μπαίνει στο μπάνιο, νιώθει τόσο άνετα, είναι η μητέρα του εκεί και μετά τα βρίσκει καθαρά και σιδερωμένα. Αυτό είναι και έτσι κάτι που μας έμεινε, δεν ξέρω εσείς, με το που μπαίνετε στο πατρικό σας, πετάτε το εσώρουχο στον αέρα ή είστε τίποτα χτεσινή, να πούμε εδώ και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζω. Όμως, για τα λέω μοναχός μου, Στάνκογλου, ο Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, παιδιά, στο στούντιο 4 είχαν μια φοβερή συζήτηση. Όλοι έχουμε πάθει μαγνήσιο κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται κανένας να αγχώνεται γι' αυτό. Τι έγινε, ο Γιάννης ο Στάνκογλου είχε θέμα με τον ύπνο. Οπότε έπαιρνε μαγνήσιο. Το είπε στον Θανάση Αναγνωστόπουλο, του λέει: ναι, να σου πω, αλλά έχει και άλλες παρενέργειες, του λέει το μαγνήσιο. Του λέει: τι παρενέργειες? Πρώτη φορά τα ακούω. Λέει: αυτές τις παρενέργειες που δεν θέλει κανένας άντρας. Τι εννοείς? Αυτό που φοβάσαι, του λέει, και έπαθες μαγνήσιο, μην ανησυχείς καθόλου. Έπαθες μαγνήσιο, δεν έπαθες μαγνήσιο. Καλά, του λέει, θα μιλήσω και για τον γιατρό μου. Γιατί είπαμε να κοιμηθούμε. Περίμενε, περίμενε. Μίτσο, περίμενε λίγο. Α, συγγνώμη, δεν άκουσα. Περίμενε, μισό, πήρες φόρα. Τι εννοείς παρενέργειες που δεν ακούει καλά? Όχι, όχι. Αυτές τις παρενέργειες, του λέει ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, που φοβούνται όλοι οι άνδρες. Κινητικότητα δηλαδή. Ναι, ρε παιδιά, ακούστε. Το έπαιρνε για να κοιμηθεί ο άνθρωπος. Ναι, μην κοιμηθεί κι ολόκληρος. Αυτό έτσι. Όλοι έχουμε πάθει μαγνήσιο, αυτό σας λέω. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά βρέθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και είπε το, νομίζω κάτι πολύ φυσιολογικό, ότι ο Τζουντ Λο ήταν καψούρης μαζί της. Μάλιστα, μία περίοδο, την περίοδο μάλλον που ήταν με την Σιένα Μίλερ. Ναι, είναι γεγονός, το ξέρω και εγώ όταν ήμουν στην πεντάδα, δεν ξέρω να σας το έχω πει, ήταν πάρα πολύ μεγάλη καψούρα μαζί μου η Kim Basinger. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είπαμε, τι νομίζω ότι είπε κανένας Baldwin. Σε κάθε περίπτωση, ακούστε, μαζεύτηκαν DJs και διάφοροι άνθρωποι, φωτογράφοι που συμμετέχουν σε γάμους και σκέφτηκαν, μάλλον τα βάλαν κάτω, τι χαλάει τους γάμους ή τι δείχνει ότι το ζευγάρι δεν θα προκόψει. Έχετε στο μυαλό σας ότι εκείνη την ώρα της τούρτας που ταΐζει ένας τον άλλον, κάπως πασαλίβουν ένας τον άλλον? Κακόγουστο. Μπράβο. Χάλια, χάλια. Σεβασμός μηδέν, ρε. Από μένα είναι όχι. Κατέληξαν λοιπόν ότι όποιος το έχει κάνει, αυτός ο γάμος δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι λίγο κάπως και στα ελληνικά ζευγάρια το ιδέα γίνει να φύγει τον άντρα και που τον πατάει. Άμα τον πατήσει, κάπως καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα. Μετά τον Απόστολο γίνεται αυτό. Λοιπόν, και φύγαμε για το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε για να φύγουμε έτσι ωραία παρτιάρικα. J-Lo και Let's Get Loud. Αρνηθεί τόσοι τραγουδιστές στο Κατάρ να πάνε να τραγουδήσουν. Ναι. Το διάβαζα τις προάλλες. Από τι ωραίες εκδηλώσεις αυτές. Γιατί τι έχει γίνει, βοηθήστε με λίγο, τι έχουν πει εκείνοι. Εκεί, ναι. Άσχετα τι καταλαβαίνει ο καθένας μας. Εκείνοι τι λένε, σαν τραγουδιστές οι οποίοι πηγαίνουν και παίρνουν και πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, τι λένε, μιλάνε ανοιχτά και λένε δεν έρχομαι γι' αυτό. Ζηλιάσανε. Ναι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα έτσι. Και τα χρήματα. Έτσι. Και είπαν, σωστό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λένε. Ναι, το λένε. Αυτό έχει σημασία. Όχι, δεν πάω, αλλά το περνάω ήσυχα. Δεν είμαι καλά, είμαι λίγο άρρωστη. Τα παιδιά μου, οι υποχρεώσεις μου. Ναι, όχι, όχι. Αυτοί που έχουν αρνηθεί το έχουν δηλώσει απροκάλυπτα. Ότι διαφωνούν κάθετα με την κατάσταση και τελικά που καθήκη. Έχουν βρεθεί εκεί. Ποιοι ψάχνουν να βγουν. Γιατί αυτό νομίζω βρέθηκε. Θα τραγουδήσει ένα Νοτιοκορεάτη, νομίζω μέλος των BTS. Ναι, λέει, αλλά και κάποιο θα τον πλαισιώσει και ψάχνουν να βρουν τον πλαισιώσει. Αυτά. Τελεία. Εντάξει. Όταν ξέρουμε κάτι παραπάνω θα το μάθουμε. Πάντως σίγουρα θα βρουν κάτι για να διασκεδάσουν τον κόσμο και φυσικά να περάσουν και τις εντυπώσεις παντού.
Όπως διασκεδάζουμε όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους αν το έχουν τόσο δυνατά. Για πάμε γρήγορα Θεσσαλονίκη, γιατί ένα σχήμα που έσκησε εδώ στο φθινόπωρο στην Αθήνα, έφυγε για Θεσσαλονίκη και πολύ καλά έκαναν. Μιλάω για τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον αγαπημένο μας φίλο πάνω απ' όλα και κατόπιν όλα τα υπόλοιπα, τραγουδιστή, στιχουργό, συνθέτη, διασκεδαστή, καλό παιδί και πολλά ακόμα θα έλεγα. Τη Ζώζεφιν που τη βλέπετε ήδη δίπλα, το λαντούχο υπερκινητικό δραστήριο και πανέμορφο κορίτσι. Και φυσικά για τους υπόλοιπους, αν και τον έναν τον έχω γνωρίσει, τον Γιάννη Ξανθόπουλο, και μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή τραγούδησε στην εκπομπή μας και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Για τους άλλους δύο θα μου μιλήσετε εσείς. Τον FY, ναι, και τον DJ. Μπομπίτο. Δεν έχω γνωριστεί. Μέχρι εκεί δεν έχουν φτάσει οι γνωριμίες μου, αλλά εσείς θα με βοηθήσετε για όλα αυτά, παιδιά. Καλησπέρα και χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα, Ελένη μου. Φιλιά σε όλη την παρέα. Φιλιά σε όλους. Από την όμορφη Θεσσαλονίκη, φιλιά. Να σας πω, δεν σας ξυπνήσαμε εμείς, εντάξει, μεσημεράκι είναι, λέω εγώ τώρα. Καλή ώρα. Αλήθειες θέλω. Τελειώσαμε νωρίς τις πρόβες εχθές, οπότε κοιμηθήκαμε. Όταν λες νωρίς, τι εννοείς, ας πούμε, κατά τις 3. Τέσσερις. Ένα, βλέπεις. Τέσσερις παρά. Δηλαδή, ρε παιδιά, αν δεν τελειώνατε νωρίς, θα το πηγαίνατε μέχρι πρωίας. Σας έχει μπει ποτέ κανείς στο μαγαζί την ώρα που κάνατε πρόβα, που είναι περαστικός, τύπου περνάω απ' έξω, ακούω λίγο και λέω, αχ, ωραία. Εγώ, ας πούμε, θα έμπαινα, αν αισθανόμουν ότι στο μαγαζί μέσα τους ξέρω και κάνανε πρόβα. Πολύ χαλαρά, αν ήμουν ξύπνια εκείνη την ώρα. Αλλά θα έμπαινα. Σας έχει μπει ποτέ απρόβα μέσα κάποιος? Είχαμε πολλούς φίλους. Α, είχατε, εχθές. Εγώ λέω γενικά στις πρόβες. Και επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος... Σου είχε τύχει να μπει κάποιος, έτσι? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή με εσάς τους δύο, και για εσάς τους δύο θέλω να μιλήσω, ο κόσμος αισθάνεται πολύ χαλαρά. Δηλαδή, σας ξέρει, αλλά δεν αισθάνεται ότι είσαστε σε μια απόσταση τύπου αυτοί από εκεί και εμείς από εδώ, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας. Δηλαδή, πιστεύω ότι είσαστε, για εσάς τους δύο που μιλάω, οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται άνετα να σας πιάσουν, να σας πουν, ναι ρε, πες και εκείνο, τι ωραία, μπράβο, τραγουδίστε κι άλλο. Δεν αισθάνονται αποστάσεις. Δεν ξέρω αν σας έχουν δώσει και τίποτα αγκαλιές και φιλιά, αλλά αισθάνομαι ότι είναι κοντά σας ο κόσμος με έναν τρόπο, χωρίς να φοβάται να πλησιάσει. Ισχύει αυτό. Καλέ, μιλήστε μου λίγο που μιλάω έτσι, μόνη μου. Έτσι, όπως θα λες. Ισχύει, και να σου πω και κάτι, γι' αυτό ταιριάξαμε κιόλας, γιατί είμαστε σαν χαρακτήρες το ίδιο. Οπότε αυτό το βλέπει και ο κόσμος και όταν περνάμε κι εμείς καλά και ο κόσμος το λαμβάνει αυτό. Οπότε μας αγκαλιάζει όλα αυτά όπως τα είπες. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα διασκεδάζουν με τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι. Κάποτε, όταν είχα κάθε μέρα τραγουδιστές στην εκπομπή, λέγαμε πού, γιατί τότε το ζούσα συνέχεια, ήξερα ακόμα και αυτό που ετοιμάζεται να βγει. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε πόσο υπάρχει διαφορά, δεν μιλάω για τα σχήματα, με το τι διασκεδάζουν όταν μιλάμε για βράδυ στη Θεσσαλονίκη και πώς είχαν διαφορές το πώς γίνεται στην Αθήνα. Επειδή έχω ένα μεγάλο κενό στο μυαλό μου πια, γιατί έχω πολλά χρόνια να βγω έξω, δεν εννοώ για μια φορά, να βγαίνω πολύ. Εσείς λοιπόν που το ζείτε, θέλετε να μου πείτε με τον ίδιο τρόπο διασκεδάζουν και Θεσσαλονίκη και Αθήνα ή υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές? Εγώ έχω καταλάβει ήδη τη διαφορά. Βλέπω ότι εδώ ο κόσμος είναι πάρα πολύ θερμός, τους αρέσει η διασκέδαση και ανυπομονούμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε σήμερα. Εννοείς ότι είναι πιο εξωστρεφής, εκδηλώνεται αυτό, εννοείς? Εκδηλώνεται, ναι. Εννοεί μου, απλά εδώ στη Θεσσαλονίκη χορεύουν πιο πολύ και στην Αθήνα διασκεδάζουν παντού. Εγώ, επειδή δόξα τω Θεώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, παντού διασκεδάζει ο κόσμος. Απλά κάθε πόλη έχει τον τρόπο της. Άλλοι χορεύουν πιο πολύ, άλλοι είναι... Αλλά παντού, νομίζω ότι και στην Αθήνα ήταν εκπληκτικά. Βέβαια. Λοιπόν, πότε ξεκινάτε, παιδιά? Απόψε. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα. Σήμερα το βράδυ. Τις ευχές μας, βρε παιδιά. Πραγματικά. Να σκίσετε. Να σκίσετε, να διασκεδάσετε τον κόσμο. Να μας φέρεις γούρι. Με όλη μου την καρδιά. Πόσο καιρό θα μείνετε στη Θεσσαλονίκη? Αρκετό. Ναι. Θα είμαστε και μετά τις γιορτές. Και μετά τις γιορτές. Τέλεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση αυτή τη στιγμή να μας έρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες προτάσεις. Τις ακούμε και
τις ακούμε. Σημειώνονται. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τηλεφωνικά, παιδιά μου αγαπημένα. Σας γλυκοφιλώ, σας αγαπώ και μέσα από την καρδιά μου να ασκήσετε. Βάλτε μας λίγο τα τραγούδια τους. Ευχαριστούμε. Πουλάκια πολλά. Αυτά για τη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά καλή επιτυχία και όλοι οι δρόμοι οδηγούν προς τα εκεί. Αλλά είναι Παρασκευή και είναι η μέρα μας. Είναι η μέρα του κεφιού. Είναι η μέρα που θα τραγουδάμε και θα περνάμε όμορφα. Αυτό θέλω να θυμάστε για την Παρασκευή. Και ενώ λοιπόν ήμασταν στο πιο λαϊκό πρόγραμμα, στο πιο έλα πάμε! Εγώ θέλω να πάμε και κάπου αλλού. Εκεί που σας έλεγα απ' την έναρξη. Κι εγώ σου εξηγώ, σε θάνατο αργό, με έχεις δειλή. Καλύτερα λοιπόν, να μείνουμε αγάπη μου δυο φίλοι. Κι εγώ σου εξηγώ, με πικράνες πολύ και έχω κλάψει. Απάνω μου ξεσπάς, το βλέπω δυστυχώς, έχεις αλλάξει. Σάβα, πάμε Σάβα, βγαίν! Κάτα να πέσουμε στην ίδια την παγίδα, όταν θα λέμε που σε ξέρω, που σε είδα, τότε θα είναι πια αργά για εξηγήσεις. Θα είναι αργά την αρχή να μ' αγαπήσεις. Κι όταν θα πέσουμε στην ίδια την παγίδα, όταν θα λέμε που σε ξέρω, που σε είδα, τότε θα είναι πια αργά για εξηγήσεις. Θα είναι αργά την αρχή να μ' αγαπήσεις. Έλα λίγο πιο ροκ, να θυμηθούμε τα παλιά. Να πάμε στο 1993. Πρώτος δίσκος Ελένη τότε και το track το ίδιο όπως τότε. Έλα! Πάντα αυτό δεν αλλάζει, τι να κάνουμε. Έλα ρε Τζορτζ! Δύσκολες στιγμές περνάμε, το ξέρουμε καλά κι οι δυο. Το όνειρό μας σαν σκιά που σβήνει. Η παράσταση τελειώνει, όλα ήταν ως εδώ. Η αυλαία τώρα λες πως κλείνει. Δεν πιστεύω να το σκεφτώ, μόναχα στάσου ένα λεπτό για να σε δω και να πιστώ αν είναι αλήθεια. Πως από τα χέρια μου πετάς και φεύγεις μακριά μου, πως σε μια γωνιά με παρατάς, παίζεις με την καρδιά μου, πως τα όνειρά μας προσφέρνας, μ' αφήνεις πίσω, πες μου πως σε μια γωνιά με παρατάς, παίζεις με την καρδιά μου, πως. Γιατί, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πώς, γιατί, γιατί αγάπησα εσένα, ναι. Γιατί, παιδί μου. Γιατί δεν σκέφτηκα, γιατί, πως ήσουν άνεμος εσύ και σαν τον άνεμο θα έφευγες μια μέρα. Γιατί δεν σκέφτηκα, γιατί, πως ήσουν άνεμος εσύ, τη ζωή μου θα σκορπούσες στον αέρα. Πού είναι τα μάτια όμως, να τα δείξα, δείξα εδώ η δεξιά. Τα μάτια, τα ωραιότερα μάτια της ελληνικής τηλεόρασης. Εδώ, να τα, να τα. Πού είναι τα μάτια που με κοιτούσαν, πού είναι τα χέρια που με κρατούσαν, πού είναι τα χείλη που ορκιστήκαν πως μ' αγαπούν. Πού είναι πέρασαν, χαθήκαν, για λίγο ήρθαν μα δεν σταθήκαν, στιγμές άφησαν κι ύστερα φύγαν, πια δεν θα'ρθουν, δεν θα'ρθουν.
Δεν θα έρθουν, Ελένη μου, ποτέ. Αλλά δεν πειράζει, ας μην έρθουν ποτέ. Αυτά είναι τα τραγούδια χωρισμού. Πώς ξεκινήσαν τα πράγματα όμως. Για δώσε λίγο. Έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες. Ελένη, πάμε και κάτω. Προς το διάθρεφτη ξυριζόνα και βαριόνα σαν φορβάρτι εγώ δεν ήθελα να πάω. Άσε που δεν είχα και τίποτα να βάλω. Μες στο αυτοκίνητο βαριόνα και σκέφτομαι τι θέλω εγώ στις κοσμικές τις συγκεντρώσεις που μόλις πεις θέλεις να βγεις για να γλιτώσεις. Σκαλπό, περνάς από μπροστά μου ξαφνικά. Και τι έγινε, να ακούσω λίγο. Έτσι κατά μοναχή μου με κάτω. Ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω. Πάμ και κάτω. Πάμ και κάτω. Μια ματιά με πάνω κάτω. Αυτό που έψαχνα μπροστά μου. Είδε φουμερό τα γεσμά, είναι δυνατό. Τι να πρωτοθυμηθώ. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής Λάμπη μου. Ότι λέω ρε παιδιά, ναι, και στο Λάμπη έχω παίξει. Δηλαδή αυτές τις μέρες, ξέρεις, μου βγαίνουν μπροστά μου. Πες όμως γιατί δεν πλησιαζόμαστε, να ξέρει ο κόσμος και να ζητήσω συγγνώμη γιατί έρχομαι από κρύωμα και είμαι λίγο μπουκωμένος. Επειδή με ξέρετε ότι είμαι πολύ άνθρωπος της επαφής. Αν με βλέπετε και δεν πλησιάζω κάποιον άνθρωπο, είναι γιατί μάλλον. Μου έχει πει αυτό, ότι ξέρεις κάτι, έχω πέρασει μια ιωσούλα, είμαι τώρα στα τελικά, είμαι λίγο μπουκωμένος, ναι. Δεν θέλω να κολλήσω, λοιπόν, θέλω να είμαι έτσι, καλά. Μπουκώμα και βήχα λίγο και εξής. Ιδάλλως το φίλο μου θα τον αγκάλιαζα, με ξέρετε ήθελα ποια το είμαι. Κάνω, λέω, πήγα σε πάρα σπόντα, το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά όχι. Καλύτερα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, θα ζητήσω συγγνώμη τον κόσμο λίγο, αν ακούγεται λίγο περίεργα το πράγμα, εντάξει. Και τώρα μια και το λες αυτό, αύριο που έχεις να κάνεις εμφάνιση, θα είσαι καλύτερα, καλά. Θεωρώ πως θα είμαι και θέλω να πιστεύω θα είμαι ακόμα καλύτερα. Πού θα πάτε αύριο? Στο Abbey Road, είμαστε περίπου 3 μήνες εκεί. Ξεκινήσαμε για λίγες εμφανίσεις, πήγαμε τελικά 3 μήνες, τώρα ολοκληρώνουμε σε λίγες μέρες, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε, φεύγουμε τώρα και εκτός Αθηνών το Δεκέμβρη. Πού θα πάτε? Φτάνουμε μέχρι τα Σκόπια, πάμε στο καζίνο, θα πάμε. Έχουμε καβάλα να πάμε, στη Χρυσούπολη για ένα ορταστικό, έχουμε διάφορα πραγματάκια τώρα και εκτός λοιπόν, Αθηνών. Με αυτό το γλυκό παιδί που σας έλεγα ότι γνωριστήκαμε τότε, πώς λέγονταν η σειρά του Κωνσταντίνου, τα 7 κακά της μοίρας. Αυτά, ναι. Πάντως στο Μέγκα ήταν πάλι. Εδώ, λοιπόν, εδώ ήτανε, έχουν γίνει όλα σε αυτό το κανάλι. Ήτανε, παιδιά, 91. Εγώ γύριζα τότε την εκπομπή αυτή, τη σειρά, και εσύ. Εγώ ξεκινούσα στο κοκτέιλ με τον Ιάσου Τριανταφυλλίδη. Και μπαίνει στο μακιγιάζ μας, το μακιγιάζ εμείς για ένα διάλειμμα. Και όταν μπήκε, πραγματικά, παιδιά, μείναμε όλοι, μιλούσαμε και σταματήσαμε να μιλάμε. Και την κοιτούσαμε και λέμε. Τι, να, όπως αυτά είναι. Λέει τώρα. Όχι, εγώ να ναι, σας εγώ πω. Να τι, πω. Τι συνέβαινε παιδί με αυτό. Δηλαδή, μου ανέβασα εδώ ένα post πριν έρθω και έγινε χαμός από κάτω. Σε λατρεύει ο κόσμος, Ελένη, και αυτό είναι το ωραίο πράγμα. Ξέρεις, γιατί εσένα σε αγάπησε ο κόσμος αβίαστα. Δεν επιβλήθηκε. Βέβαια. Ήσουνα αυτό που έβγαλες, αυτή την ειλικρίνεια, αυτή την αλήθεια που έχεις σαν άνθρωπος. Και με το έβγαλες και τηλεόραση. Όχι, αυτό είναι. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για σένα τώρα. Άσε με μένα. Άσε με μένα. Άσε με μένα. Πάμε να μιλήσουμε για σένα. Γιατί τα καλά δεν ξέρω πόσο εύκολα λέγονται. Ακριβώς. Πιο εύκολα λέγονται. Γιατί είναι περίεργη καιρή και γενικά ξέρεις και κάποια πράγματα, κάποιες αξίες είναι κρίμα να μην το λέμε. Γιατί δεν είναι εύκολο να κρατηθείς τόσα χρόνια στο προσκήνιο. Είναι πολλά τα χρόνια, Ελένη. Πάρα πολλά. Και για σένα και για μένα. Εγώ μπορώ να μην είμαι στο προσκήνιο, αλλά δόξα τω Θεώ ακόμα όπου τραγουδάω να είναι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με τιμάει σε όλους τους εμφανίσεις μου, όπου εμφανιστώ και γεμίζουν τα μαγαζιά που είμαι και για μένα αυτό είναι μεγάλη χαρά. Εντάξει, δεν τραγουδάω στα τεράστια μέρη, τα φοβερά, τα μεγάλα. Το έχω κάνει όμως αυτό και δόξα τω Θεώ, όπως βλέπεις, είμαι. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είμαι χορτασμένος άνθρωπος. Ναι, δηλαδή. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Θέλω να δεις αυτό το βίντεο που σου έχουμε ετοιμάσει και πραγματικά να το απολαύσουμε όλες εμείς, οι γυναίκες και οι άντρες που όλα αυτά τα χρόνια τραγουδήσαμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, ερωτευτήκαμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και παίξατε και σε βίντεο κλιπ. Διασκεδάσαμε, παίξαμε σε βίντεο κλιπ, κλάψαμε, αλλά δεν μαλώσαμε ποτέ. Ποτέ έρεσε. Φτάσαμε να έχουμε πάντα έτσι, να αυτό κάποια στιγμή, αλλά πάντα το βρίσκαμε. Ποτέ, πραγματικά, δεν μαλώσαμε ποτέ και θέλω να σου πω. Ειλικρινής αγάπη. Και αληθινή,
ό,τι και να γίνεται, συγχωρείται και το ξεχνάς, κρατάς μόνο τα καλά. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή ωραία ξεκινήσαμε και οι δύο, μικροί, άγνωστοι, μπήκαμε σιγά-σιγά, κάναμε ο καθένας τη διαδρομή του. Θέλω να πω λοιπόν στις μεγάλες στιγμές των επιτυχιών των δικών σου. Αλλά και ταυτοχρόνως και της δικιάς μου διαδρομής στη τηλεόραση. Παρότι πολλές φορές εκείνα τα χρόνια, ξέρετε, υπήρχε μια δυσκολία με τους τραγουδιστές. Ήταν πάρα πολλοί, αλλά ήταν πάρα πολλές και εταιρείες. Και γενικώς υπήρχε μια δυσκολία με τα πάρα πολλά προγράμματα. Πώς το διαχειρίζεσαι. Και δεν υπήρχαν και τα social. Δεν θέλω να μπω σε αυτό, δεν υπήρχαν τα social. Τι θέλω να πω όμως, ότι ο φίλος μου ο Λάμπης εκείνα τα χρόνια. Θυμάμαι ότι μου έλεγε, Ελένη μου, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι εταιρείες. Ο φίλος σου, μόλις βγάλει το δίσκο, θα είναι πρώτος σε σένα να έρθει να τραγουδήσει. Εγώ αυτό κρατάω και αυτά θυμάμαι. Χαίρομαι και... που το θυμάσαι αυτό. Εγώ το έχω ξεχάσει να φανταστείς. Όχι, δεν τα ξεχνάω το εγώ. Ξεχάσει. Δεν τα ξεχνάω εγώ, γιατί αυτά που είναι και πιο σημαντικά και στις εποχές που ο άλλος μπορεί να παίξει τα δικά του παιχνίδια και να κάνει τις δικές του συμπεριφορές. Και έχει και το άλλο της επιτυχίας και ότι κάποιοι άλλοι διαχειρίζονται το όνομά του. Εσύ ποτέ δεν έφυγες ότι, Ελένη μου, άσχετα εγώ τι κάνω και εσύ τι κάνεις, εμείς είμαστε φίλοι. Και ο φίλος σου, όταν θα βγάλει δίσκο, πάλι εδώ θα είναι. Στο πρωινό σου πρόγραμμα να το λέει. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα το Λάμπη. Όμορφος, ψηλός, γαλαζομάτης, αστείος και εξωστρεφής. Ο Λάμπης Λιβεράτος έλαμπε πάντοτε. Από τότε που ο πιτσιρίκι ακόμα παίζε στις σαλάνες, στα κάτω πατήσια στο Μαρούσι και στα κρυφά προβάριζε ρόλους. Τότε ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Υποκριτική ήταν η μεγάλη του αγάπη, η μουσική ένα πάθος. Στην εφηβεία του έγραφε τραγούδια, παίζε μπάσο και κιθάρα σε γκρουπάκια της γειτονιάς και τραγουδούσε. Μεγαλώνοντας, θα συνέχιζε να μοιράζεται ανάμεσα στα δύο. Από τη μια, οι σπουδές στη Δραματική Σχολή Θεοδοσιάδη, η συνεργασία με τον Σταμάτη Φασουλή, τη Μίρκα Παπακοσταντίνου, τον Γιάννη Φέρτη στο θέατρο και με τον Γιώργο Κωνσταντίνου στην τηλεόραση, στη σειρά Τα Επτά Κακά της Μοίρας Μου. Από την άλλη, η μουσική. Και εκείνος ο αξέχαστος χειμώνας του 92 στην ιστορική Μέδουσα, στο πλευρό του Γιώργου Μαρίνου. Η αρχή μιας μεγάλης πορείας. Καρδιά μου ξέρεις να τη ξεγελάς. Δάκρυ, δάκρυ, πίνω, πίνω και μεθώ. Και τα λάθη που έχεις κάνει όλα σου τα συγχωρώ. Είναι γνωστή η ιστορία του πως ο Λάμπης είδε την αναβίωση στους δαίμονες, πως πήγε μετά στο καμαρίνι της και της έδωσε ένα ντέμο του και πως εκείνη το άκουσε και του έκανε πρόταση να δουλέψουν μαζί στο Zoom. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα υπόλοιπα. Οι πίστες, η δισκογραφία, οι σημαντικές συνεργασίες με τον Βασίλη Καρά, την Κέντη Γαρμπή, την Κατερίνα Κούκα, τον Γιάννη Πάριο. Το 1996 ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, γραμμένο αρχικά πάλι για την Άννα που εκείνη απορρίπτει, φτάνει κατά τύχη στα χέρια του. Η ενορχήστρωση αλλάζει, η Ναταλία Γερμανού γράφει στίχους και το τραγούδι κυκλοφορεί με τον τρίτο προσωπικό δίσκο του Λάμπη. Και ξαφνικά, σε μια νύχτα έρχονται τα πάνω κάτω. Και έτσι απλά, ο Λάμπης Λιβεράτος χρήζεται το νέο Mega Pop Idol των 90s. Ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Την ίδια χρονιά στις Χάντρες, στο Θυσίο εμφανίζεται ένα σχήμα που θα γράψει ιστορία στην Αθηναϊκή νύχτα. Λάμπης Λιβεράτος, Τριαντάφυλλος και δύο νέοι τότε τραγουδιστές από τη Θεσσαλονίκη. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Αντώνης Ρέμος. Μία σεζόν, 4 μήνες, 110 νύχτες συνέχεια, χωρίς διακοπή, χωρίς ρεπό, με 1000 άτομα μέσα και άλλα 1000 να συνοστίζονται κάθε βράδυ έξω από τις πόρτες του μαγαζιού. Όταν ο Λάμπης βγαίνει στην πίστα και τα φώτα ανάβουν στα ηλεκτρικά του μπλε μάτια, τα κορίτσια ουρλιάζουν. Είναι στάρ. Πόσο αλήθεια μου φέρθηκε κι αυτή. Από το θάνατο ένα μόνο με γλιτώνει. Θέλω να ζήσω να τη δω να το πληρώνει. Τα επόμενα χρόνια θα έφερναν πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή του Λάμπη Λιβεράτου. Τα πιο πολλά φωτεινά. Ωραίους δίσκους, ωραίες συνεργασίες, συναυλίες με τη Δέσποινα Βανδύ και με τη Μαρινέλα. Μιούζικαλ στο θέατρο με τη Μιμή Ντενίση. Σινεμά με τους Ρέπα Παπαθανασίου. Τηλεόραση πιο πρόσφατα, το Your Face Sounds Familiar στον Αντένα. Ένα γάμο, δύο υπέροχες, δύο καλονές κόρες, η 22χρονη Νεφέλη και η 20χρονη Δανάη, που εκείνος λατρεύει. Η μικρή μάλιστα ακολουθεί και τα βήματά του στο τραγούδι. Υπήρξαν και δυσκολίες και οδυνηρές απώλειες και απογοητεύσεις. Ευτυχώς, καμία και τίποτα δεν μπόρεσε λίγο να σκοτώσει το παιδί μέσα του. Το μικρό παιδί που του αρέσει να ζει ήρεμα κοντά στη φύση, στην Αθήνα ή στην Κεφαλονιά που μένει, να τραγουδάει, να δημιουργεί, να σκορπάει χαρά στα live του σε ένα νεαρό κοινό που τον αγαπάει και τον ακολουθεί πιστά. Και να συνεχίζει πάντα, με κάθε τρόπο, να λάμπει. Στη φωτιά, με ρίχνει κάθε σου ματιά. Στη φωτιά. Yeah.
Ποιο το έφτιαξε, δηλαδή, πραγματικά. Η Κάλια Καστάνη, μέσα σε όλα αυτά είσαι και ευαίσθητο παιδί. Και με συγκινεί. Δεν μπορεί, ήθελα να το. Θες πάλι να με συγκινήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό. Δεν το ήξερα αν θα συγκινηθεί. Okay. Λέω, καλά κάνει και μου μιλάει τόση ώρα και δεν το βλέπω όλο και με έβαλα να το δω και να ορίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κορίτσι. Δηλαδή, πραγματικά με συγκίνησε. Να ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί, όπως είπες και εσύ πριν, δεν είναι τόσο εύκολο να σου κάνουν έτσι ένα τέτοιο, έστω και τόσο λιγόλεπτο αφιέρωμα, από το οποίο τα είπε όλα το κορίτσι. Τα πέρασε με ένα τόσο ωραίο τρόπο. Και μπράβο, την ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για αυτό που έκανε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Πέρυσι σε κοιτάζω και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. Σε αυτά τα πρώτα. Σταμάτα, μωρέ. Σε αυτά τα πρώτα. Πρέπει να σου πω, μου έχουν προτείνει ένα ρόλο, ρε παιδί μου, στο Netflix να κάνω ένα Viking. Τώρα ετοιμάζουν μια σειρά. Και μου λέει, θα πάρει 25 κιλά για να τον παίξει το ρόλο. Λέω, εντάξει, έχω πάρει τα 20. Θα θέλω άλλα 5. Μου λένε, ναι, αλλιώ τον χάνει το ρόλο. Τώρα που μιλά σοβαρά ή κάνει πλάκα. Ναι, εννοείται. Και λέω, εντάξει, θα πάρω άλλα 5. Καλά, κάνει μου νόημα. Δεν ξέρω τι σου πείτε, ρε παιδιά. Γελάνε, δεν ξέρω αν μου λε. Πώ θα κάνει το Viking, άμα εντάξει, να πάρουμε το ρόλο, θα τον πάρουμε. Εγώ θα ξαναγυρίσω τότε. Πάτηστε μου λίγο πλάνα. Σε κοιτάζω τόσα χρόνια μετά και σκέφτομαι αυτό που έλεγα και τότε που το συζητάγαμε όλοι. Ρε, τι χαζευτικό παιδί είναι αυτό. Για Ελλάδα δεν δε σε έκανες με τίποτα ότι εσύ είσαι αυτό που λέμε ντόπιο. Ναι, σε λάθος χώρα γεννήθηκα. Λοιπόν, μια χαρά εδώ έχει πολλά, ωραία περάσαμε και ωραία περνάμε. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις τις πρώτες σου έτσι, στιγμές που έζησες τραγουδώντας και όσο μέρα με τη μέρα γινόσουν αγνωστός. Και κυρίως μετά τη μεγάλη επιτυχία που έκανες, που εκεί ουσιαστικά ο τρόπος που σε κοιτούσαν ήταν διαφορετικός. Όταν μπήκες με τον Μπαμ και κάτω, που ήταν μια επιτυχία που έπιασε τους πάντες. Μικρούς, ναι, κοίταξε, μεγάλους. Το καλό είχε γίνει μια προεργασία πριν, δηλαδή δεν ήταν ξαφνικά τον Μπαμ και κάτω. Όχι, 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 όχι. Και φυσικά έμεινε και ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά δηλαδή. Γιατί εντάξει, ο Καρβέλας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Δεν είναι και έχουμε ακούσει τόσες ιστορίες για αυτό το τραγούδι. Ποιος ήταν να το πει, όχι δεν θα το έλεγε, όχι θα το έλεγε εσύ, πώς έφτασε σε σένα. Είχε όμως γίνει η προεργασία πριν, δηλαδή είχε προηγηθεί, με ήξερε κάπως ο κόσμος και από την τηλεόραση που είχα παίξει τα πρώτα μου τραγούδια, πρώτη μου δύο δίσκη και το «Ας είχα τη δύναμη» και το «Υπόθεση προσωπική» μετά που είχε το «Κι εγώ σου εξηγώ» με τη Δρούτσα και τον Κονταξάκη. Όμως σκεφτόσουν την ώρα που το άκουγες ότι το τραγουδάμε εκείνη την εποχή όλοι εμείς 20, 25, 18, 15 «Ας είχα τη δύναμη» στον Μπαμ και κάτω ήταν «Οπα, πάμε αλλού τώρα, όρθιοι». Ναι, ρε παιδί, εκεί να... πια πήγε σε όλα τα κοινά λάμπη. Ναι, εννοείται. Ήταν η εποχή γνώμη, εκείνη λάθος, πραγματικά ήταν πιστεύω. Που λένε αυτό ότι όπου είχε πέτρα σήκωνες τότε έβλεπε στον Μπαμ και κάτω. Ακριβώς. Από πιτσιρίκια μέχρι και μεγάλους ανθρώπους τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι. Και αυτό ήταν που με έκανε για μένα να πιστέψω κάποια στιγμή ότι τόσο πολύ που παίχτηκε τότε και ακούστηκε, κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι δεν θα το ξανακούσει, ρε παιδί μου, θα λες φτάνει. Και μετά από 25 χρόνια. Μετά 25 χρόνια. Ξαναπέζεται και ακούγεται το ίδιο. Χάντρες, ναι. Και να πέφτει αυτό το μικρό μαγαζί κάτω. Τότε είχε βγει το τραγούδι. Γι' αυτό λέω, τα θυμάμαι όλα αυτά. Θυμάμαι τις αντιδράσεις, ναι. Θυμάμαι τις συζητήσεις, τα θυμάμαι όλα. Και θέλω να μου πεις, επειδή ήσουν ένα παιδί το οποίο και έγραφες μουσική, αλλά έπαιζες κιόλας, έκανες πολλά πράγματα. Αυτό που σε κράτησε στη μουσική, τι ήταν, η άμεση επαφή που είχες με τον κόσμο. Ναι, αυτό ήταν το κυριότερο. Ότι εμένα μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο, γιατί ναι μεν το θέατρο και η τηλεόραση και όλα αυτά, αλλά και στο θέατρο δεν έχεις άμεση. Δηλαδή είναι ο κόσμος από κάτω, αλλά είναι όλοι σιωπηλοί, κάθε τους ακούνε, εσύ κάνεις το έργο και τα άλλα. Στο τραγούδι και στο live έχεις την επικοινωνία την άμεση, είναι τελείως διαδραστικό όλο αυτό το πράγμα. Και εκφράζεσαι, είναι για μένα πιο δυνατός τρόπος έκφρασης και όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η ζωή μας χωρίς μουσική θα ήταν τι, για φαντάσου τι. Πες μου, δηλαδή να κάνεις μια εκπομπή, να ξεκινάει όχι. Και να μην έχει μουσικό χαλί. Όχι, 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 να μην υπάρχει μουσική. Εμένα. Δεν θα ήταν για ένα πράγμα. Απαραίτητη δηλαδή, μουσική. Για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και όλοι λίγο πολύ θέλουν και να τραγουδήσουν και να εκφραστούν μέσα από τραγούδια. Αλλά για μένα ήταν πραγματικά ευλογία το ότι κατάφερα να βιοποριστώ κιόλας κάνοντας αυτό που πραγματικά αγαπάω πιο πολύ απ' όλα. Πού είναι η μουσική. Μπορείς να μου πεις εάν θυμάσαι κάτι πραγματικά. Αυτό που λέμε τα απρόοπτα που είχαν πολύ πλάκα, αλλά που πραγματικά τα έχασα, ας πούμε. Όταν κάνετε περιοδίες, ήρθε ποτέ κάποια στο δωμάτιό σου που δεν την περίμενε, ήταν θαυμάστρια, σε εντόπισε ότι μένει στο τάδε ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αμερική. Ή μπήκε ποτέ καμία στο καμαρίνι. Μην τα λες αυτά, παιδάκι, με τέτοιες εποχές είναι περίεργη, λες τέτοια πράγματα. Δεν λέω κάτι κακό. Παρησυχηθούμε και λες. Γιατί εγώ δεν μίλησα για πράγματα που δεν πρέπει. Πλάκα κάνω. Θαυμάστρες υπάρχουν πάντα. Κοίταξε, υπήρχαν και δόξα τω Θεώ και πιο εκδηλωτικές. Τώρα έχω μεγαλώσει κι εγώ. Είναι τώρα που τα σκέφτεσαι, σου κάνει καθόλου εντύπωση να τα θυμάσαι. Τα συζητάτε ποτέ να γελάτε απρόπτα πράγματα που μπορεί να σας είχαν συμβεί.
κοίταξε να δεις. Από θέμα τέτοιο. Πρέπει να κάτσω δηλαδή, να ανοίξω τι να σου πω. Δεν μπορώ να πρωτοθυμηθώ. Είναι τόσα πολλά πράγματα. Όσον αφορά τον κόσμο, ναι, υπήρχε μια εποχή, ας το πούμε στα όρια της λίγο ιστερίας. Ναι. Από πιτσιρίκες που σήμερα πρέπει να είναι πολύ όμορφες, σαραντάρες, σαραντοβεντάρες. Οπότε μπορεί να είναι και γυναίκες πια παντρεμένες με τα παιδάκια. Οπότε στα 14-15 χρονών προχώρησαν και ουρλιάζανε. Δεν μιλάμε για κοριτσάκια. Μιλάμε τότε για... ήταν κοριτσάκια όμως. Και ερχόντουσαν, φωνάζανε. Δούλες. Ναι, εντάξει. Μικρά κόρη, γι' αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Όπως είναι και τώρα που φωνάζουν για νέα παιδιά. Βλέπεις αυτή η ηλικία, ακούει τώρα και τη νέα εποχή που είναι η τραπ, η ραπ και όλα αυτά. Που είναι αυτά. Βλέπεις αυτές οι ηλικίες που το γουστάρουν. Τότε ήμασταν εμείς πιο πολύ με αυτό το είδος μουσικής, το οποίο. Ευτυχώς και τώρα ακόμα υπάρχει, το θέλει ο κόσμος. Νομίζω ότι στη μουσική όλα έχουν χώρο, όλα πρέπει να υπάρχουν, από τη στιγμή που υπάρχει και κοινό που τα ακούει. Έτσι δεν πρέπει είναι. Ποτέ να γυρίζουμε την πλάτη μας σε κάτι που υπάρχει κοινό που το ακούει. Μην νομίζεις και εμάς τότε λίγο κάποιοι μας αμφισβητούσαν, δηλαδή και τώρα μας αμφισβητούν κάποιοι. Σου λέει, μωρά, ποιος είναι αυτός. Άρα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που θα κρίνει τελικά ποιος πρέπει να υπάρχει, ποιος δεν πρέπει, αν αυτό είναι καλό ή όχι. Ο κόσμος δεν είναι. Ο κόσμος, τίποτα άλλο, μόνο ο κόσμος. Εφόσον υπάρχει κοινό που ακολουθεί μια κατάσταση και την ακούει, respect, τέλος. Υπάρχει κάποιος λόγος. Κάτι λένε, κάτι λες σε κάποιο κόσμο. Κάτι συναισθήματα τους βγάζεις και τους εκφράζεις. Όποια και είναι αυτά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ας βγουν κάποιοι να κάνουν κάτι άλλο και να ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό το είδος λοιπόν του προγράμματος, από το οποίο πήραμε μια μικρή γεύση και θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που κάνει και σε νεαρότερα παιδιά, τα οποία δεν ήταν η εποχή τους αυτά τα τραγούδια, όπως και εμείς. Αχ, θα σου πω ένα. Δεν για ιστορία, είναι... θα σου πω ένα. Αυτό είναι πολύ αστείο. Είμαστε στο Ρεξ με τη Βανδύ. Mm. Χαμός. Mm. Και εγώ βγαίνω να κάνω το. Εκεί κάναμε πρώτο, δεύτερο πρόγραμμα, να βγω να κάνω το πιο λαϊκό μου πρόγραμμα, το πιο χορευτικό. Και ανέβηκε πάνω, γιατί ανεβαίνατε πάνω στη σκηνή, δεν ξέρω, γίνεται και ακόμα τώρα στις μεγάλες, και χορεύανε, ξέρεις, πιο πολύ, πιο μόνοι τους κτλ. Και μπαίνω εγώ, πιάνει το Σκόρπια Ζωή. Ένα τραγούδι μου, αυτό το χαράψει και εγώ. Ζωή. Ναι, το ζεμπέκικο αυτό, τη Σκόρπια Ζωή. Που ευχαριστώ και πολύ τον Νίκο Καρβέλα που μου έκανε την τιμή να το βάλει με στο δίσκο του, με τον Μπαμ και κάτω, που ήταν για μένα πολύ μεγάλη τιμή, ένα δικό μου τραγούδι. Να το βάλει, να δεχτεί ο Νίκος να μπει στο δίσκο του. Και μάλιστα εκείνος το θέλησε κιόλας. Με βάλει το. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να, και παίζω λοιπόν. Καμένα. Λοιπόν, παιδιά, ή το πιστεύετε όχι, ανέβηκε skinhead πάνω στη σκηνή. Skinhead, original skinhead. Τους ξέρεις skinheads? Skinheads, παιδί μου. Το λέει η λέξη. Που έχουν το μοϊκάνα λίγο το στυλ, το αυτό, rock, ας πούμε. Και χόρευε. Και χόρευε ζεμπεκιά, γούσταρε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ποτέ δεν ξέρεις τι συναισθήματα θα σου βγάλει το οποιοδήποτε είδος μουσικής. Όποια και αν είναι η φιλοσοφία σου, όποια και αν είναι η ιδεολογία σου, όποια και αν είναι τα ακούσματά σου, κάποια στιγμή το οτιδήποτε, ακόμα και αν δεν το ακούς, κάτι μπορεί να σου βγάλει. Υπάρχουν όμως και κάποια τραγούδια που μένουν μέσα στις δεκαετίες. Και το λέω αυτό με αφορμή τα τραγούδια που είπαμε ένα μέρος σήμερα και είναι τραγούδια τα οποία τα έβγαλες πριν από 20 χρόνια, τα οποία τα ακούς πολύ ευχάριστα. Και υπάρχουν και άλλα τραγούδια που είναι πολύ πιο παλιά. Ας πούμε, λέγαμε για το Σάββατο, για τον Πασχάλη. Ναι. Σκέψου ότι ο Πασχάλης τα δικά του πρώτα τραγούδια τα είπε πριν από πολλές δεκαετίες. Πασχάλης, τρομερά διαχρονικός τραγουδιστής. Αυτό θέλω να πω. Και εγώ διασκευή που έχω κάνει, που έκανα, και το κορίτσι του Μάη και το κορίτσι του φίλου μου και όλα αυτά που έκανα εγώ διασκευές τότε, το 99 περίπου, που είχα την ιδέα με το κορίτσι του φίλου μου αρχικά. Που είχε γίνει και χαμός. Ναι, ναι, ναι. Και μετά με τη Sony είπαμε μαζί να κάνουμε μια σειρά διασκευών εκείνης της εποχής και γούσταρε πάρα πολύ ο κόσμος. Είχε φοβερή ανταπόκριση αυτό. Πάρα πολύ. Έχουμε σκοπό να τα πούμε λίγο μετά. Κάνουμε ένα παρτάκι, το μάθημα, το κορίτσι του Μάη. Έλα, σε παρακαλώ, του φίλου σου. Του φίλου σου. Να, το κορίτσι του φίλου μου, το Μάκη, αυτό είναι το κορίτσι. Το κορίτσι του φίλου σου. Αχ, παιδιά, είστε έτοιμοι. Είστε εδώ. Πανέτοιμοι. Πρέπει να τους παρουσιάσω λίγο, να σου πω, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω φίλους για πάντα μαζί μου. Φίλους για πάντα, πράγματι. Νίκος και Γιώργος Ελεύθερας και Δημήτρης Καπουκάκης στα τύμπανα. Και Νίκος Κέλλης μαζί μας βοηθάει στον ήχο. Και δίπλα η φίλη σου η Ελένη, δεν βοηθάει. Καλά, η Ελένη. Χωρίς Ελένη. Χωρίς Ελένη δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν ακούω βέβαια το ακουστικό εδώ, τα μικρόφωνά μου. Όπα, για να δούμε. Πάνηξε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να διασκεδάσουμε. Είμαστε έτοιμοι, Μάγκη, να πάμε λίγο. Έλα. Δώσ' το. Έτσι λίγο μάθημα, Ελένη. Come on, boys and girls. Yeah. Έχω προγράψει και μερικά πράγματα, να ξέρεις. Δεν είναι. Κάθε βράδυ τόσα βράδια όταν τελειώνει το μάθημά σου στις 9 σε παίρνα να πάμε βόλτα, ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, ηλιομάς.
έχεις μόνη και δεν μου μιλάς. Στρίβεις την γωνιά του δρόμου δίχως να κοιτάς. Μήπως έπαψες να μ' αγαπάς. Πες μου ποια είναι η αιτία, πες μου τι έκανα και μ' αφήνεις μόνο. Δίχως μια λέξη μια μάτια, τόση αγάπη ξεχνάς. Πρώτο τους φίλους μου τι να συμβαίνει, κανείς τους να μου πει δεν ξέρει. Και έτσι μόνος περιμένω στη γωνία ένα τετράδι στο σκοτάδι. Έλα λίγο! Τα κορίτσια του Μάη, μην ξεχάσουμε αυτό που έλεγα πριν. Γιατί να ξέρεις, τα κορίτσια του Μάη, ό,τι μήνα κι αν έχουμε, είναι κορίτσια του Μάη. Είναι ιδεολογία, κατάλαβες. Έλα! Είναι τρόπος ζωής. Έλα! Στην πλάτη ρίχνεις στα μαλλιά, φοράς κορδέλα πισίνια, τα βλεφάρα ζωγραφίσα, στο στήθος φύλαχτα. Σε λένε το κορίτσι του Μάη, 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 Μάη. Μα στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Μα στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Έτσι ρε λένε, πες το σου λέω. Στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα τρελάθω. Το ξέρω τι είναι λάθος, μα δεν ξέρω πως το έπαθα. Πες μου πως, πως. Ερωτευμένος, άστα τα. Θα κολλήσεις τίποτα και θα τρέχω μετά. Του φίλου μου η μικρή, μα ανοίξε πλήν. Εκεί αυτό είναι πιο υγιές μικρόφωνο. Δεν ξέρω λέω τι να κάνω. Αυτό έχει μικρόβια. Άστε εκείνο, εκεί, πήγαινε εκεί, εκεί. Θα πρέπει να ξεχάσω το πνεύμα της αυτό που με έκανε τρελό. Δώσε λίγο, δώσε λίγο. Και τώρα προσπαθώ, αν και θα λυπηθώ, να διώξω πια τη μορφή που πονώ. Γι' αυτό και εγώ τι θα κάνω. Θα ψάξω για να βρω μια άλλη να αγαπώ. Σε κανένα να μην ανήκει, να φύγουνε οι λίγο να χαρώ. Δε σε κανένα να μην ανήκει, να φύγουνε οι λίγο να χαρώ. Βρε σε κανένα να μην ανήκει, να φύγουνε οι τύψεις λίγο. Δώσε Γιώργο! Έτσι! Μοιάζουν τα όνειρά μας με ταινία φαντασία. Σινεμά. Είναι ο κόσμος πυραίος και κυφυσίας. Κι όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι. Και για μας μένει μια θέση πίσω-πίσω στον εξώστη στριμωχτά. Στριμωχτά. Τριμώχτα. Έλα. Ας πιάσατε. Πάω, 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 πάω να τρελαθώ μαζί της άκρη εγώ δεν θα βρω. Λέει πως μ' αγαπάει χωρίς σε μένα στιγμή δεν περνά. Επιμένει και μου ζητάει να τη δω. Να της πείτε πως τώρα δεν είναι εδώ. Επιμένει πως μ' αγαπάει πολύ. Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει στιγμή. Επιμένει και μου ζητάει παντού. Να της πείτε πως τώρα είμαι αλλού για αλλού. Δώσ' τους και λοδάκι λίγο. Θα πούμε 25 years after, θα το ξανακάνουμε.
τα κρύβες, πώς τα καταφέρνεις. Κι από μένα πάνω που το θέλεις φέρνεις. Άκρη τα κρύβεις, ο πάντα με γυρίζεις. Με ένα δάκρυ ξέρεις να με υπνοτίζεις. Δάκρυα μάλιστα μου κυλάς. Για μου ξέρει να την ξεγελάς. Τα κρυτά κρυμπίνω, πίνω και με πω. Και τα λάθη μου γης κανεί, όλα σου τα συγχωρώ. Τα κρυτά κρυμπάνει μέσα μου κυλάς. Την καρδιά μου ξέρει να την ξεγελάς. Τα κρυτά κρυμπίνω, πίνω και με πω. Και τα λάθη μου γης κανεί, όλα σου τα συγχωρώ. Και ξανά. Δάκρυ. Έτσι. Thank you. Πολύ thank you. Να σου πω. Και δεν μου λες. Ρε φίλε μου, thank you. Ωραία. Έχω ένα-ενάμιση λεπτό για διαφημίσεις. Ναι. Να το κρατήσω, να το κολλήσω με το ένα μου λεπτό μετά να μου πεις ένα. Ναι, νομίζω, ναι. Λίγο έτσι. Ένα, είχα τη δύναμη κάτι να μην σου πω έτσι λίγο με κιθάρα, λίγο πιάνω. Θέλω. Θέλω. Και σου κάνω ωραία να φωνητικά να εκτιμηθεί αυτό με το φίλο μου, ε. Να εκτιμηθεί γιατί εμείς δεν έχουμε κάνει πρόβα μαζί. Διαφημίσεις. Ξαφνικά με κοίταξε στα μάτια. Μου είπες λίγο πιο σιγά έγινα τα ηχεία, παιδιά. Δεν το σκέφτηκες πως με κάνες κομμάτια. Μάλλον δεν νοιάστηκες και τώρα φταίω. Μακριά να σε κρατήσω. Στον εαυτό μου να μην κάνω πια κακό. Ας είχα τη δύναμη το όνειρο να σβήσω. Πριν ξημερώσει και δεν σε έχω πια εδώ. Σκορπιά ζωή. Χαμένα όνειρα και αισθήματα, χαμένα. Όποιος θέλει το υπόλοιπο από αυτό, τι? Αύριο στο Αμπερό το βράδυ. Τι δεν έχει άλλο. Εκεί, στο Αμπερό το αύριο το βράδυ. Μετά τις 10 και 10 και μισή. Έτσι, πλάκα μας κάνει. Τι θα πούμε εκεί. Όχι, σκόρια ζωή. Σκόρια ζωή. Όχι, έχουμε τρεις ώρες πρόγραμμα να πούμε. Έχουμε πολλά πράγματα και όχι μόνο. Τι ώρα ξεκινάει το μαγαζί? Ξεκινάει, ρε παιδί μου, αρχίζουν να σκουπίζουν, να καθαρίζουν. Εμείς πάμε εκεί, δινόμαστε, θα φάνουμε. Τι ώρα ανοίγει, τι ώρα αυτό. Εντάξει, μετά τις 10, 10 και μισή, εκεί 11, 10, 12, 1, 1, 1,5. Όχι, εντάξει. Μετά τις 10, 10 και μισή περίπου ξεκινάνε τα παιδιά. Πού είναι αυτό το μαγαζί, για αυτούς που δεν κυκλοφορούν πολύ σε εμένα. Στην Πεύκη. Στην Πεύκη. Ναι. Ωραία, ξαναπες μου πώς λέγεται. Abbey Road. Πώς το είπες? Abbey. Road. 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 Στο Λονδίνο και λοιπόν, αυτό που καταλάβατε και ό,τι δεν καταλάβατε, μπαίνετε, τα χτυπάτε στο ίντερνετ και θα τα βρείτε όλα. Σημασία έχει ότι θα περάσετε καλά με αυτή την υπέροχη παρέα. Με τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και εσείς που μπορεί να λέτε «Α, εγώ τότε ρε, εσύ ήμουν μικρό παιδάκι». Τι σημασία έχει? Το καλό τραγούδι έχει διάρκεια. Και τα τραγούδια. Τους αγέννητους φοβάμαι εγώ εκείνη την εποχή, τους άλλους τα μικρά παιδιά. Τα τραγούδια μας ενώνουν όλους. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθατε σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε για όλα πραγματικά και όλα τα παιδιά εδώ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι το Μέγκα μας σας διασκεδάζει τα Σάββατα με το σπίτι του. Σπίτι με το Μέγκα. Με τον Πασχάλη αυτό το Σάββατο. Γεια σας.